Καλησπέρα, εδώ είμαστε ΠΑΟΚ 24 και σήμερα εδώ στο Λίμπερο μέχρι και τις 2. Να τα πούμε όλα, να τα συζητήσουμε όλα. Υπάρχουν σήμερα κάποιες παραπάνω ειδήσεις για τον ΠΑΟΚ σε σχέση με χθες και σε σχέση με τις τελευταίες ημέρες που υπάρχει γενικότερα μια ησυχία. Υπάρχει ένα νέο όνομα στα μεταγραφικά, το οποίο προκύπτει κυρίως από εξωτερικό, αλλά έχει το δικό του ενδιαφέρον μεν. Δεν φαίνεται να ταιριάζει πλήρως στο μοντέλο παίκτη που ψάχνει ο ΠΑΟΚ για τη μεσαία του γραμμή. Υπήρχε μάλλον η Γενική Συνέλευση της ΠΑΟΚ στην Τούμπα, από όπου προκύπτουν επίσης διάφορες ειδήσεις που έχουν να κάνουν με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, η οποία αποφασίστηκε σήμερα. Νούμερα πραγματικά που ζαλίζουν, θα μας τα πει και ο Στέργιος στην πορεία που ήταν εκεί και το παρακολούθησε από κοντά και θα είναι σε λίγο μαζί μας. Πραγματικά τα νούμερα που φτάνουν πλέον στα αυτιά μας από την Γενική Συνέλευση είναι τεράστια. Εγώ προσωπικά δεν θυμάμαι άλλον επενδυτή στην Ελλάδα να έχει βάλει τόσα χρήματα όσο ο Ιβάν Σαββίδης μετά και από αυτήν την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ από τον Ιβάν Σαββίδη. Έχει και αυτό τη δική του σημασία, γιατί αν δεν κάνω λάθος, το τελευταίο διάστημα ακούστηκε και ένα ποσό σε αντιστοιχεία που είχε βάλει ο Βαγγέλης Μαρινάκης στον Ολυμπιακό, αλλά σε περισσότερα χρόνια παρουσίασε από ότι Ιβάν Σαββίδη στον ΠΑΟΚ, και νομίζω ότι δεν ξεπερνούσαν τα 90 εκατομμύρια, αν θυμάμαι καλά. Ο Ιβάν Σαββίδης τώρα πλέον ξεφεύγει με τα ποσά που βάζει. Θα μας πει λίγο λεπτομέρειες ο Στέργιος, γιατί προφανώς υπάρχουν διάφορα μικρά ζητήματα από την Γενική Συνέλευση. Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, η διαδικασία θα είναι ανοιχτή έως και τις 19 Ιουνίου. Βάσει νόμου υπάρχει δυνατότητα παράτασης περίπου ενός μήνα. Σε περίπτωση που κληρωθεί πλήρως η νέα αύξηση που προκηρύχθηκε σήμερα, το μετοχικό κεφάλαιο της ΠΑΕ θα ξεπεράσει τα 119 εκατομμύρια, πλησιάζει τα 120 εκατομμύρια συνολικά. Και η νέα αύξηση που αποφασίστηκε θα έχει περίπου ύψος που ξεπερνά τα 15 εκατομμύρια ευρώ, με την αξία της κάθε μετοχής να ανέχεται στα 0,30 λεπτά. Είναι πραγματικά μεγάλα τα ποσά. Ο ΠΑΟΚ σε οικονομικό επίπεδο έχει ξεφύγει για τα δεδομένα της Ελλάδας σίγουρα. Το βλέπουμε σε όλα τα επίπεδα. Από την άλλη, υπάρχει μια κινητικότητα στα μεταγραφικά, λέγαμε και πριν. Ένα δημοσίευμα από την Ρουμανία στέλνει τον Ακάμπα, Marvelous Ακάμπα για την ακρίβεια, στον ΠΑΟΚ, ή μάλλον μιλάει για ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ για τον παίκτης ο οποίος ανήκει σε ομάδα του Βελγίου, παίζει στην Μπριζ. Έχει συμβόλαιο μέχρι το 21 και αυτός, όπως είχε και ο Ισμαήλ Σίλβα με την Αχμάτ Γκρόζνη, του οποίου έχουμε πει εδώ και μέρες το θέμα, έχει παγώσει, γιατί ο ΠΑΟΚ φέρεται να έχει στο στόχαστρό του και να είναι κοντά σε πιο έμπειρο παίκτη, με ακόμη πιο καλά χαρακτηριστικά από τον Βραζιλιάνο. Από την άλλη, λίγο έτσι που κοιτούσα τον Νακάμπα, δεν ταιριάζει αυτό το μοντέλο μέσου που ψάχνει ο ΠΑΟΚ. Περισσότερο αμυντικό χαφ μπορεί να αγωνιστεί και στην άμυνα. Νεαρός παίκτης, γεννημένος το 94 στα 25 του. Σίγουρα δεν είναι πιο έμπειρος από τον Σίλβα. Και με βάση αυτά που λέγαμε και πριν, ότι ο ΠΑΟΚ φέρεται να είναι κοντά σε έναν πιο έμπειρο παίκτη για την στελέχωση της μεσαίας του γραμμής, δεν φαίνεται να υπάρχει πολύ μεγάλη βάση στα όσα αναφέρουν οι Ρουμάνοι, γιατί από εκεί βγήκε το θέμα για τον Νακάμπα. Στο ΠΑΟΚ 24 υπάρχει και ένα θέμα με βίντεο από τον παίκτη για να πάρετε μια γεύση. Πέρσι είχε 15 αγώνες στο Βέλγικο πρωτάθλημα, 3 στα play-off και 5 στο Champions League, συνολικά δηλαδή 23 συμμετοχές. Έχει παίξει το όνομά του γενικότερα και στο παρελθόν για διάφορες ομάδες, όπως ακόμα και η Φιωρεντίνα από την Ιταλία. Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια, επειδή είχε διάφορα θέματα στο Βέλγιο, στην ομάδα του, στην Μπριζ, γενικότερα ήταν αρκετά τα δημοσιεύματα που τον έστελαν σε άλλα κλαμπ της Ευρώπης, αλλά πάντα έμενε στην ομάδα. Η Μπρίζ είχε βγάλει ένα αρκετά μεγάλο ποσό από τα ταμεία της για να τον κάνει δικό της, περίπου στα 4 εκατομμύρια.
Έχει αγωνιστεί στην Ολλανδία με τη φανέλα της Φύτεσε, έχει περάσει από τη Γαλλία παίζοντας στην Νανσί. Το ντεπούτο του εκεί το είχε κάνει το 14 στη νίκη της Νανσί απέναντι στην Ανζή με 3-1. Έχει παραστάσεις, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο ταιριάζει σε αυτά που ψάχνει ο ΠΑΟΚ για την μεσαία του γραμμή. Γιατί κατά ψέματα ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή για τη μεσαία του γραμμή, το έχουμε πάρα πολλές φορές, αυτή τη στιγμή έχει μόνο το Μίσιτς ενεργό. Μαουρίσιο και ο Βέρμπλουμ δεν μπορούν να λογίζονται αυτή τη στιγμή ως επιλογές για τα πρώτα παιχνίδια της σεζόν από τη στιγμή που και οι δύο δεν έχουν επιστρέψει. Για το Βέρμπλουμ γίνεται μια προσπάθεια το τελευταίο διάστημα γιατί πάει καλά από ό,τι μαθαίνουμε. Η πορεία έτσι, της αποθεραπείας του μετά από τον σοβαρό τραυματισμό στον αχίλιο, αλλά δεν μπορείς να πιέσεις ένα παίκτη όπως ο Βέρμπλουμ αυτή τη στιγμή και μετά από αυτόν τον τραυματισμό να επιστρέψει νωρίς, οπότε δεν νομίζω ότι τον υπολογίζει κανείς για το ξεκίνημα της σεζόν τον Αύγουστο 5-6 του μήνα που ξεκινάει η ευρωπαϊκή πορεία του ΠΑΟΚ. Οπότε με το Μίσης αυτή τη στιγμή να είναι ο μόνος διαθέσιμος, ο ΠΑΟΚ θέλει λύσεις και παίκτες που θα είναι έτοιμοι να μπουν και να προσφέρουν όσο να τον πιο γρήγορα. Είναι ανοιχτά τα θέματα του Σάκοφ και του Κάνιας. Η αλήθεια είναι ότι για τον Σάκοφ κυρίως, όσο περνούν οι μέρες, μάλλον μειώνονται οι πιθανότητες παραμονής του. Βέβαια, έχουμε ξαναπεί πάρα πολλές φορές ότι όσο δεν υπάρχει μια ανακοίνωση από τον ΠΑΟΚ που αποχαιρετά τον παίκτη όπως συνηθίζεται, δεν μπορεί κανείς να βάλει το χέρι στη φωτιά. Αλλά δεν υπάρχει κάποια ουσιαστική εξέλιξη. Ο Σάκοφ δεν έχει ακόμη από άλλη ομάδα πρόταση ανάλογη με αυτή του ΠΑΟΚ. Δεν έχει βρει αλλού ούτε τα χρήματα ούτε αυτά που του προσφέρει γενικότερα ο ΠΑΟΚ. Γιατί προφανώς το παίκτη δεν τον ενδιαφέρει μόνο το συμβόλαιο, τον ενδιαφέρει και η προοπτική, τον ενδιαφέρει να παίξει στην Ευρώπη προφανώς, να έχει κάποιες καλές συμμετοχές. Γενικότερα, ο Σάχοφ ψάχνεται για ένα καλό πρωτάθλημα τύπου Ιταλία, αλλά από εκεί δεν υπάρχει ενδιαφέρον προς τιμή τουλάχιστον για αυτόν. Είχαμε πει και στο παρελθόν, τις προηγούμενες ημέρες, ότι προφανώς η Μακάμπη είναι η ομάδα που έχει εκφράσει με έντονο τρόπο το ενδιαφέρον της, αλλά ο Σάκουφ δεν φαίνεται να καλοβλέπει την μετακόμιση του στο Ισραήλ. Δεν πείθεται να πάει προς τα εκεί. Από Τουρκία βγήκε λίγο και από το περιβάλλον του κυρίως ότι υπήρχε ενδιαφέρον και για εκεί όμως δεν είναι ιδιαίτερα ζεστός ο Ουκρανός. Οπότε περιμένουμε. Από την άλλη περιμένουμε και τον Κάνιας, γιατί και αυτός δεν έχει απαντήσει ακόμα σε όσα του είχε πει ο ΠΑΟΚ. Μία πρόταση ελαφρώς καλύτερη από αυτά που έπαιρνε μέχρι στιγμής στην Τούμπα ο Κάνιας, ο οποίος μετά τον τελικό έλεγε ότι ήθελε να μείνει, το έχει πει νομίζω με κάθε τρόπο, αλλά και εκεί προς το παρόν δεν υπάρχει κάποια ουσιαστική εξέλιξη για τον Κάνιας. Εντάξει, έχουμε καιρό, τα λέγαμε και χθες με τον Στέργιο. Η ομάδα θα συγκεντρωθεί στη Θεσσαλονίκη στα τέλη του μήνα, 24-25 του μήνα. Αλλά για μένα είναι πολύ σημαντικό τότε να έχει ξεκαθαρίσει λίγο το τοπίο, κυρίως στη μεσαία γραμμή. Και από εκεί και πέρα να προχωρήσουν και οι υπόλοιπες περιπτώσεις. Γιατί το πρώτο μάτς του ΠΑΟΚ είναι στις 5 ή 6 Αυγούστου. Δεν υπάρχει περιθώριο για καθυστέρηση, γιατί ο ΠΑΟΚ φέτος έχει ως στόχο το Champions League, την παρουσία στους ομίλους. Το λένε όλοι οι παίκτες, το λέει ο Λουτσέσκου, το λένε όλοι οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ. Χθες ο Κάνιας και ο Κρέσπο ήταν καλεσμένοι σε τηλεοπτική εκπομπή στην Ισπανία. Το πρώτο πράγμα που είπαν και οι δύο, ακόμα και ο Κάνιας, ήταν ότι για τον ΠΑΟΚ είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπει στους ομίλους. Εκεί αλλάζει το στάτους σου, κακά τα ψέματα. Ο ΠΑΟΚ έβγαλε από πάνω όλη αυτή την πίεση και το πρωτάθλημα και το double και όλα αυτά. Αλλά πλέον το επόμενο βήμα τον θέλει στους ομίλους του Champions League. Εκεί είναι που θα αλλάξουν όλα. Θα τα συζητήσουμε και αυτά όλα στην πορεία και τα μεταγραφικά, κυρίως για τον Ακάμπα και το τι δεδομένα έχουμε αυτή τη στιγμή. Και φυσικά υπάρχει το θέμα του γηπέδου, όπου ο ΠΑΟΚ εμφανίζεται να βγάζει έναν εκνευρισμό τις τελευταίες ημέρες και κατά τη γνώμη μου δικαιολογημένα, γιατί βλέπουμε ότι σε πρώτο πλάνο είναι ο Βοτανικός, σε πρώτο πλάνο είναι το νέο γήπεδο μπάσκετ της ΑΕΚ, αλλά του ΠΑΟΚ το θέμα κάπου σκαλώνει, κάπου δεν προχωράει, κάπου δεν υπάρχει εξέλιξη για το Καφτατζόγλιο να ξεπεραστούν τα γραφειοκρατικά ζητήματα και ο ΠΑΟΚ ουσιαστικά να μετακομίσει εκεί για να προχωρήσει η κατασκευή της νέας τούμπας.
Στον ΠΑΟΚ ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι το σημαντικό είναι να τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα που έχουν καθοριστεί εδώ και καιρό και να μην επηρεαστεί η διαδικασία για τις άδειες που απαιτούνται από τις εκλογές. Οι εκλογές ακολουθούν σε περίπου ένα μήνα, 7 Ιουλίου νομίζω γνωρίζουμε όλοι. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει αυτή τη στιγμή στα χέρια του κάποια ουσιαστική εξέλιξη για να τον βοηθήσει να μπει στην επόμενη ημέρα. Πραγματικά, βλέποντας τι γίνεται στην ΑΕΚ και τι γίνεται στον Παναθηναϊκό, δεν μπορείς να τα αφήσεις αυτό να περάσει. Είναι δεδομένο ότι υπάρχει μεγάλος εκνευρισμός στον ΠΑΟΚ, γιατί κολλάει το θέμα στην γραφειοκρατία και πάλι και δεν υπάρχει εξέλιξη εδώ και πάρα πολύ καιρό, παρά τις διαβεβαιώσεις από πολλές πλευρές. Έχουμε δει πολιτικούς να μιλάνε για το γήπεδο, έχουμε πει ανθρώπους της πολιτείας να δεσμεύονται ότι όλα θα προχωρήσουν και δεν θα υπάρξει κάποιο εμπόδιο από τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ θέλει να φτιάξει ένα δικό του γήπεδο. Έχουμε δει ανθρώπους του Καταζωγλίου να μιλούν για τη μετακόμιση εκεί, αλλά ουσιαστική εξέλιξη σήμερα που μιλάμε δεν υπάρχει και προφανώς αυτό δεν είναι καλό για τον ΠΑΟΚ. Ακούγοντας λίγο και τι υπόθηκε σήμερα νωρίτερα στη Γενική Συνέλευση, νομίζω και ότι και ο Μάκης Γκαγκάτσης αναφέρθηκε στο θέμα. Και ουσιαστικά αυτό που είπε είναι ότι ο ΠΑΟΚ ξεκινάει τη σεζόν 19-20 στην Τούμπα. Αν δεν υπάρξει εξέλιξη, προχωράει εκεί. Αν όμως λυθεί το θέμα το γραφειοκρατικό και υπάρξει λύση, από εκεί και πέρα και μέσα στη σεζόν μπορεί να μετακομίσει στο Καθατζόγλιο. Το θέμα είναι να λυθεί αυτό το κομμάτι και να βρεθεί λύση με αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον ΠΑΟΚ. Δεν μπορεί να περιμένει άλλο και δεν μπορεί να υπάρχει άλλη εξέλιξη και πραγματικά είναι πάρα πολύ λογικός ο εκνευρισμός από τη στιγμή που βλέπουμε όλοι ότι υπάρχει εξέλιξη για τις άλλες ομάδες. Δηλαδή δεν γίνεται ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ να προχωρούν τα θέματά τους και λόγω εκλογών, δεν ξέρω για ποιο λόγο, αλλά δεν γίνεται να βλέπεις το Βοτανικό και το γήπεδο της ΑΕΚ να είναι σε πρώτο πλάνο και η Τούμπα που το συζητάμε για περισσότερο από ένα χρόνο να μένει στο περιθώριο και να περιμένουμε και να κολλάμε σε γραφειοκρατικά και να περιμένουμε το Καφτατζόγλιο και να μην προχωράει τίποτα και ο ΠΑΟΚ ουσιαστικά να είναι στη γωνία και να περιμένει τις εξελίξεις από τη στιγμή που έχει τα χρήματα για να το κάνει, να μετακομίσει στο Καφτατζόγλιο και να φτιάξει τη νέα Τούμπα και αναλαμβάνει ο ίδιος όλο το έργο. Δηλαδή, στα δικά μου τα μάτια είναι πολύ εύκολο να λυθεί όλο αυτό, αλλά προφανώς αυτοί που πρέπει δεν έχουν κάνει αυτό που περίμεναν όλοι για να κυλήσουν όλα ομαλά και να προχωρήσει ο ΠΑΟΚ. Προφανώς θα ζητήθηκαν και παραπάνω πράγματα στη Γενική Συνέλευση και για το γήπεδο, επειδή ήταν εκεί και ο Μάξο Γκαγκάτσης και πολλοί άλλοι άνθρωποι του ΠΑΟΚ. Οπότε νομίζω ο Στέργιος θα έχει να μας πει λίγο παραπάνω πράγματα και για αυτό το κομμάτι. Αλλά πραγματικά είναι δεδομένο ότι στον ΠΑΟΚ δεν καλοβλέπουν όλα αυτά που συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα. Υπάρχει μεγάλος εκνευρισμός. Ξαναλέω, στα δικά μου τα μάτια είναι πολύ λογικό να υπάρχει εκνευρισμός. Από ό,τι είδα στη Γενική Συνέλευση, πέρα από τον Μάγκα Γκάτζη, ήταν ο Αχιλλέας Μαυρομάτης, ο κύριος Πανουζάχος και η Μαρία Γκοντζάρεβα και ο Δημοκράτης Παπαδόπουλος. Συζητήθηκαν πολλά ζητήματα που έχουν να κάνουν με το παρόν και το μέλλον της ΠΑΕ, είτε στο οικονομικό κομμάτι είτε γενικότερα σε διάφορα θέματα και περιμένουμε πλέον τι άλλο θα προκύψει από την προκήρυξη της νέας αύξησης συμμετοχικού κεφαλαίου. Όπως είπαμε, τα ποσά πραγματικά πλέον στον ΠΑΟΚ ζαλίζουν. Λοιπόν, θα πάμε στο πρώτο μας διάλειμμα σιγά σιγά για να επιστρέψουμε και με Σταύρο Κόλκα να πούμε λίγο τα ποδοσφαιρικά και με Στέργιο Αναστασιάδη να μας πει κυρίως τι έγινε στην Γενική Συνέλευση της Τούμπας και τι συζητήθηκε εκεί για όλα. Παρέα μαζί μας εδώ και σήμερα είναι η Αναδομό, η οποία προσφέρει προνομιακά πακέτα για ανακαίνιση μπάνιου, κουζίνας, παιδικού δωματίου ή ολόκληρου σπιτιού με τα καλύτερα υλικά και τους πιο αξιόπιστους συνεργάτες. Θα φτιάξουν όλα όπως πρέπει με συνέπειες στο χρονοδιάγραμμα. Εθνικής Αντιστάσεως 171 στο Φίνι, κατά νέα γραφεία της Αναδομό. Να περάσετε από εκεί, να τα πείτε από κοντά με τους ανθρώπους της εταιρείας και πραγματικά θα σας τα κάνουν όλα όπως πρέπει. Ο Σταύρος κυρίως έχει πολύ μεγάλη εμπειρία από όλα αυτά και επειδή μας έχει δείξει και διάφορα πράγματα που έχει κάνει και στο δικό του σπίτι, το αποτέλεσμα είναι καλύτερο δεν υπάρχει. Και επειδή είναι περίοδος που πολλοί κάνουν ανακαινήσεις, η Αναδομό είναι εδώ για όλους εσάς. Θυμίζουμε ότι στο Ρίτσες Καζίνο συνεχίζονται οι εμφανίσεις
των αδερφών Διονυσίου. Ο λαός τραγούδι θέλει η παράσταση ένα μεγάλο αφιέρωμα στον αξεπέραστο στράτη Διονυσίου. Άγγελος, Τέλειος και Διαμαντής Διονυσίου. Συμμετέχει και η Αγνή Καλουμένου. Η είσοδο στο Βεργίνα Θέατρο επιτρέπεται ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας. Συνεχίζονται οι εμφανίσεις για λίγο καιρό ακόμα, οπότε όσοι δεν έχετε πάει, είναι καλό να το κάνετε σύντομα, γιατί θα τελειώσουν σιγά σιγά και οι εμφανίσεις τους. Και φυσικά μαζί μας είναι και η Στίχημαν, ο μέγας οργός του ΠΑΟΚ, που θα παραμείνει μέγας οργός του ΠΑΟΚ, καθώς οι δύο πλευρές ανανέωσαν τη συνεργασία τους για ακόμη 3 χρόνια. Μπορεί τα μεγάλα πρωταθλήματα να έχουν τελειώσει πλέον, αλλά υπάρχουν αγώνες. Υπάρχουν και αγώνες για τα προκριματικά του Euro. Ακολουθεί η Copa America. Τώρα έχει κάποια φιλικά από ό,τι έβλεπα αυτές τις ημέρες. Έχει Nations League και αύριο τον τελικό. Έχει τένις, μπορείτε να παίξετε και τένις, έχει μπάσκετ και γενικότερα οι επιλογές στο στοίχημα παραμένουν πολλές. Υπάρχει το live casino στη διάθεσή σας όλη τη διάρκεια της ημέρας και φυσικά το σερί, το οποίο έχει επιστρέψει από το παγκόσμιο κύπελο. Πάμε στο πρώτο μας διάλειμμα και επιστρέφουμε. Σε πολύ καλή κατάσταση έχει έρθει ο Στέρνης. Έλα ρε αγάπη. Φίλε, μετά το μονόλογο στο πρώτο μισάωρο, να φύγω εγώ τώρα. Να φύγω ένα μισάωρο. Έχω να πω πολλά. Σιγά, Στέρνιο. θα απασφαλίσεις. Θα εκπαιδεύσω βόμβες. Θα είσαι καταγγελτικός ή θα κάνεις αποκαλύψεις. Λίγο απ' όλα. Να βάλουμε κάποια ειδική μουσική ή κάποια χαλή. Όχι, δεν χρειάζομαι μια χαλή. Μπορείς να περιμένεις λίγο για να μιλήσουμε με το Σταύρο και να αποκαλύψεις μετά. Εντάξει. Θα αποκαλύψω μετά λοιπόν. Άρα μείνετε εδώ γιατί πρώτη εδώ θα ακούσετε πάντα αυτά εδώ που έχει να πει ο Στέργιος. Αποκλειστικά σοκ. Τι άλλο. Έλα. Breaking από εδώ πέρα, τα πάντα όλα. Breaking, ωραία. Breaking, ναι. Γιατί Στέργιο, έχουμε και ένα επίπεδο, φίλε. Θα πούμε τι έγινε στη Γενική Συνέλευση. Θα αποκαλύψει εκεί όσα υπόθηκαν, Στέργιο, σε πρώτη μετάδοση. Δεν ξέρω τι άλλο να πω πραγματικά, τα έχω πει όλα. Έχουμε το Σταύρο. Να τους κι άλλους. Καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά, τι γίνεται. Είμαστε σε πολύ καλή κατάσταση, Σταύρο. Μπράβο. Εγώ δηλαδή, ο Στέργιος είναι δύσκολο. Γιατί τι έπαθες, Στέργιος. Πρέπει να πας μια φορά, Σταύρο, σε Γενική Συνέλευση. Είναι ωραία εμπειρία. Έχω πάει πολλές φορές. Ναι. Ξαναπάνε. Ναι. Τα τελευταία χρόνια έχεις πάει. Έχω δει και σκηνικά. Ναι. Τα τελευταία χρόνια όχι, που είναι τυπική διαδικασία. Όταν ναι. Γινόταν μάχη πήγαινα. Μάλιστα. Τότε που ο Παντελιάδης πετούσε το ποτήρι σε μέτωχο επειδή μιλούσε 40 λεπτά. Δηλαδή είχαμε τέτοια. Αυτά καλό είναι να μην γίνονται. Αυτά καλό να μην γίνονται. Ναι. Τι κάνετε. Είμαστε καλά. Εσύ. Ωραία. Καλά είμαστε. Σε τι κατάσταση. Θα πούμε τίποτα για το ρεπορτάζ. Ναι, θα πούμε, περίμενε. Βιάζεσαι. Εννοείται, δεν βιάζομαι, απλά είμαι πολύ καλός επαγγελματίας. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, περίμενε να σου πω το όνομα, να μου πεις καταρχάς από όνομα πώς ακούγεται. Marvelous Nakamba. Βέβαια, τον κόβω. Γιατί είναι στο Marvelous, είναι ωραίο. Τον κόβω. Τον κόβεις. Από τη Γουανκέ τη Ζιμπάμπουε, Σταύρο. Καταγωγή. Από τη Ζιμπάμπουε. Ναι, Γουανκέ έχει χώρο να πάρουμε παίξα παλού. Στη Ζιμπάμπουε για να πάρεις γάλαξες, περπατάς 40 χιλιόμετρα. Εντάξει, έχει εκπαιδευτεί. Στη Σερικατσίκα. Ο Μάρβελος. Δεν θα πάρω παίκτη από εκεί. Εντάξει, όχι, το έλεγα και πριν. Κάτσε μην κάνει κανένα παρέμβαση κανένας Ζιμπάμπουε. Πρέσβης της Ζιμπάμπουε εδώ στην Ελλάδα. Έχουμε τον κύριο Wakamba στη γραμμή. Σας άκουγα που λέγατε δεν είναι στη Ζιμπάμπουε, υπάρχει. Έχουμε μπακάρικο σε κάποιο χωριό. Ναι, τέλος πάντων, ο Marvelous Nakamba, λοιπόν, έλεγα και πριν ότι γράφτηκε στη Ρουμανία ότι είναι στόχαστρο του ΠΑΟΚ. Παίζει στην Ελλάδα γράφει, δεν νομίζω ότι είναι στόχος του ΠΑΟΚ. Εντάξει. Αλλά το ξεπερνάμε αυτό. Ναι, και δεν νομίζω ότι ταιριάζει στο μοντέλο παίκτη που ψάχνει ο ΠΑΟΚ για τη μεσαία γραμμή. Ναι. Τέλος πάντων, εγώ δεν ξέρω για κανένα Nakamba. Ναι. Στην Πρίζα είπαμε ανήκει, συμβόλαιο μέχρι το 21 έχει. Έχει μεταφέρει συμβόλαιο. Ναι. Έπαιζε την Πρίζα. Έπαιξε πέρσι, έκανε κάποιες συμμετοχές. Κάποιες συμμετοχές. Ναι, είχε 15 αγώνες. Περίμενε ρε άνθρωπο. 15 αγώνες εδώ στο πρωτάθλημα, 3 στα play-off και 5 στο Champions League. Ναι. Μια χαρά. Δεν μας κάνει. Ωραία. Δεν είναι, πάντως γενικότερα σε τελευταίο καιρό από ό,τι έβλεπα από διάφορα δημοσιεύματα, έχει γραφτεί για πολλές ομάδες και δεν είναι η πρώτη φορά. Δηλαδή θα γράφει και το Γενάρη και πέρσι το καλοκαίρι. Δεν είναι και πολύ σταθερός εκεί. Κάτι κάνει στον Πρίζ αυτός και θα το συμφορτωθούν μάλλον. Και είχαν δώσει και 4 εκατομμύρια για να τον πάρουν. 4 εκατομμύρια τι λιρέτες. Ευρώ προφανώς. Τις λιρέτες. Πού τις θυμήθηκες ρε φίλε. Λιρέτα. Φοβερό. Αυτά λοιπόν για τον Nakamba. Δεν υπάρχει.
Δεν υπάρχει. Αυτό που υπάρχει σίγουρα είναι ότι επειδή γράφουν όλοι για half και extreme, ναι, εγώ ξέρω ότι πάω πιο κοντά από οτιδήποτε άλλο σε αριστερό μπακ. Αριστερό μπακ. Έτσι λέω εγώ. Τώρα το πότε θα δείξει. Αλλά επί της ουσίας αυτές είναι και οι θέσεις που ψάχνει ο ΠΑΟΚ. Αριστερό μπακ, κεντρικό, half και extreme. Ναι. Θα δούμε το κατά πόσο θα προχωρήσουμε άμεσα. Σαββατοκύριακο λοιπόν είναι και φίλο. Με τις ανανεώσεις απομένει του Σάχοφ. Νομίζω ότι υπάρχει ένα deadline για τον Ουκρανό. Λογικό είναι. Μέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα να απαντήσει στην τελική πρόταση. Αν δεν απαντήσει, τότε ο ΠΑΟΚ θα τον ευχαριστήσει για την προσφορά του στην ομάδα και θα κοιτάξει άλλες πολιτείες. Λογικό. Ναι. Λογικό. Ναι, λογικό. Απλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αν θέλουμε λίγο να βάλουμε ένα χρονοδιάγραμμα για το τι βρίσκονται οι μεταγραφές, αυτή τη στιγμή έχουν περάσει από το σκάουτινγκ και από τον τεχνικό διευθυντή και βρίσκονται στην ηγεσία της ομάδας. Που σημαίνει δηλαδή ότι βρίσκονται στο τελικό στάδιο. Οι επαφές δηλαδή γίνονται μεταξύ ηγεσίας και υποψήφιων μεταγραφικών στόχων. Οι ομάδων που ανήκουν, γιατί περισσότερο είναι και όλα στην ομάδα. Ναι. Δεν είναι ελεύθερο. Αυτή είναι η κατάσταση. Το γεγονός είναι ότι ο ΠΑΟΚ έχει παγώσει την υπόθεση Ισμαήλ, γιατί τα λεφτά που ζητάνε οι Ρώσοι είναι εξωπραγματικά. Δεν ξέρουμε αν θα την ενεργοποιήσει ή όχι. Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο ΠΑΟΚ θα πάρει και την κοκά. Θέλει να είναι πολύ υψηλό επιτέλου. Αλλά από εκεί και πέρα θέλει να είναι και σε μια ηλικία παραγωγική, γιατί σε κάποια φάση θα γυρίσει και ο Μαουρίτσιο, θα είναι διαθέσιμος και ο Φέρντουμ, άρα να υπάρχει ένα ορθολογικό rotation και μια σταδιακή τέλος πάντων ένταξη του στην ομάδα, έτσι ώστε να μην τρακέρει ένας με τον άλλον, όταν θα γυρίσουν όλοι οι διαθέσιμοι. Γενικά πάντως δεν νομίζω ότι θα αρχίσει πολύ για την πρώτη του ανακοίνωση. Δεν νομίζω. Πρέπει κιόλας νομίζω σιγά σιγά. Πρέπει, εντάξει, έχουμε πόσο 4 του μηνός, Ναι. 3 εβδομάδες για την πρώτη συγκέντρωση. Σε αυτές τις εβδομάδες είναι το συγκέντρωση. Έχουμε και μια εικόνα πλέον για τα φιλικά που θα δώσει η ομάδα στην Ολλανδία. Κανονικά φιλικά. Ναι, και σιγά σιγά πρέπει λίγο να προχωρήσουν οι διαδικασίες. Ενημερώσαμε για τα φιλικά. Θα τα πούμε τα φιλικά. Τι άλλο. Α, υπάρχει, περιλέγαμε και πριν για το γήπεδο. Ένας εκνευρισμός που βγαίνει. Γιατί... Εδώ τώρα έχουν και κουτσή Μαρία, έχει πεταχτεί και ζητάει γήπεδο, προχωράει γήπεδο. Και τα λοιπά και τα λοιπά, ενώ ψυχρογών πετάχτηκε η ΑΕΚ, πετάχτηκε και ο Παναθηναϊκός και ξαφνικά ενώ ο ΠΑΟΚ έχει δρομολογήσει τα πάντα και έχει και πληρώνει αυτό στην επένδυση αυτή, ξαφνικά του ΠΑΟΚ κολλάει η υπόθεση. Υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα το οποίο πρέπει να τηρηθεί, υπάρχει μια διαδικασία που πρέπει να τηρηθεί, υπάρχει ένα προεδρικό διάταγμα που πρέπει να βγει για να ξεκινήσει ο ΠΑΟΚ τα έργα. Μα εδώ υπάρχουν Σταύρο. Υπάρχουν Σταύρο και προβλήματα για τη μετακόμιση στο Καθατζόγλου. Δηλαδή πριν από λίγο είπε στην Τούμπο Μάξ Γκαγκάτσης και νομίζω απόλυτα λογικό ότι δεν γίνεται να πληρώνουμε εμείς περισσότερο ενίκιο από ό,τι πληρώνουν Παναθηναϊκός και ΑΕΚ σε ένα υπερδιπλάσιο γήπεδο και θέλουμε να έχουμε την ίδια αντιμετώπιση που έχει Παναθηναϊκός και ΑΕΚ στο ΆΚΑ. Δηλαδή προκύπτουν και τόσο απλά θέματα, αλλά για τον ΠΑΟΚ φαίνεται, δεν ξέρω, όλοι θέλουν να βγάλουν χρήματα προφανώς. Όλοι θέλουν να βγάλουν χρήματα τώρα, τα λαμόγια τώρα μυρίστηκαν εκεί μαρμίτα. Εντάξει, και το αστείο ποιο είναι, ότι ο ΠΑΟΚ θα πληρώσει και 1,5 εκατομμύριο για έργα στο Καφτατζόγλιο. Δεν νομίζω ότι οι ΑΚ και πάνω να έχουν πληρώσει 1,5 εκατομμύριο ποτέ για έργα στο ΆΚΑ. Είπε ο Μάκης Γκαγκάτσης ότι αν δώσουμε για παράδειγμα για έργα 1,5 εκατομμύριο ευρώ, θα πρέπει 500.000 να φερούνται κάθε χρόνο από το ενίκιο. Άρα για να το πει, προφανώς δεν είναι αυτονόητο για ορισμένους ότι τα έργα που θα βάλει ο ΠΑΟΚ, τα χρήματα πρέπει να φερούνται από το ενίκιο. Βρήκα τους μαλάκες τώρα. Κάπως έτσι. Ναι, δεν γίνεται όμως δουλειά. Δεν γίνεται δουλειά. Έτσι να σοβαρευτούμε, γιατί θα έχουμε άλλα. Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Ένα εγκατελειμμένο γήπεδο. Τα μιλάμε δηλαδή στο Καφτατζόγλιο, μιλάμε για παρακμή, εντάξει. Τελευταία φορά που πήγαμε, ακουμπούσαμε τα δημοσιογραφικά και έβγαινε σκόνη από 4 γενιές. Μπορεί να έχει και από τη Σαχάρα, να έχει από την έρημο της Σαουδικής Αραβίας, μπορεί να έχει από όλες. Εντάξει, παρετημένο γήπεδο. Άντε να το φτιάξουμε. Να πληρώνουμε και ενίκιο. Αδιαπάνε και έσω από ένα σπίτι.
και να του πω του τύπου είναι χάλια το σπίτι, θα έχεις να το κάνω ανακαίνιση, θα το κάνεις ανακαίνιση και δεν μου το βγάλω τα ενίκια. Αν δεν μιλάμε τώρα, αυτό δεν γίνεται ούτε στην Ουγκάντα. Εντάξει, τέλος πάντων, μόλις πάντα πρώτα την ενίκια θα αλλάξουν όλοι, αλλά γιατί να γίνει αυτό. Εδώ μιλάμε για τα αυτονόητα. Δηλαδή πρέπει να κάτσουμε να γράφουμε τα αυτονόητα. Είναι ένα παρατημένο γήπεδο το οποίο θα το ανακοινήσουμε και θα πρέπει να αφαιρεθούν τα λεφτά από το, από το ενίκιο. Απλά πράγματα είναι. Ναι. Το πάντως το πιθανότερο, το πιθανότερο είναι Σταύρο, το λέγαμε εδώ και πολύ καιρό, το έλεγες και εσύ, η χρονιά να ξεκινήσει στην Τούμπα και να τελειώσει στην Τούμπα. Δυστυχώς. Γι' αυτό φωνάζαμε, μην ξυλώνετε το φωτάρι. Και πάνε. Τα καρικλάκια και τα πάντα. Βέβαια. Μέχρι νεοτέρα θα παίζουμε στην Τούμπα, παιδιά. Και εγώ πιστεύω μέχρι το τέλος του χρόνου σίγουρα. Ναι, έπιστε εκεί πάει. Ναι, έτσι πάει η δουλειά. Έτσι πάει η δουλειά. Καλός ή κακός, κακός μάλλον. Αλλά αυτό που λέμε όταν... Να σου πω κάτι. Αν δεν έχουμε όλα τα έγγραφα στη διάθεσή μας, δεν πρέπει να κάνουμε μισό βήμα. Εννοείται. Γιατί βλέπετε, βρισκόμαστε σε μια χώρα που ο καθένας την ενδιαφέρει μόνο η πάθη του. Δηλαδή μπορεί να βρεθεί ένας υπάλληλος που θα σου κάνει ένα κάτω επειδή θέλει να μπει και αυτό σε κανένα περιόλου. Και δεν γίνεται έτσι. Ναι. Δεν γίνεται έτσι. Αυτά είναι σοβαρά. Εντελώς. Τώρα υπάρχει μια ψηφοθυρία από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ για να πάρει, ξέρω εγώ, ψήφους από Παναθηναϊκούς και Παεξίδες. Ναι, δεν μας απασχολεί μας αυτό. Όμως απασχολεί μας αυτό το γήπεδο. Το οποίο πληρώνουμε. Δεν μας δίνουν λεφτά η περιφέρεια, η Κουτσιμαρία και η Ναβιτασούλα. Ναι, δεν μας το πληρώνει κάποιος άλλος. Ναι. Αλήθεια είναι αυτό. Ναι. Αυτό που γενικότερα δηλαδή, ο ΠΑΟΚ ζητάει, παρακαλάει για να δώσει λεφτά σε πολλά πράγματα. Το συναντάμε πουθενά άλλο. Ναι, ρε, μα γι' αυτό σαν μην χαλάει την πιάτσα. Δεν είναι πληρώνεις, ναι. Από οι άνθρωποι είναι πεταχτήδες. Ναι, δηλαδή συνεχώς να παρακαλάει. Σε 4-5 περίεργους εκεί πέρα θα γίνει η δουλειά σου. Πραγματικά να παρακαλάει να δώσει λεφτά. Απίστευτο. Ναι, αλλά σας χάρισαν το οικόπεδο όπως διάβασα χθες ένα άρθρο. Ποιος το έγραψε, ρε. Ναι, δεν πειράζει, Σταύρο. Στο πω από κοντά. Όχι, πες. Όχι, όχι. Πες. Δεν θα πω, Σταύρο, δεν θα πω, Σταύρο. Δεν θα πω. Στο Λίμπερο είναι. Όχι, όχι. τέλος πάντων, το θέμα θα έχει πολλές προεκτάσεις. Δεν ξέρω κατά πόσο. Μάλλον πρέπει ο ΠΑΟΚ να πιέσει περισσότερο. Είναι αυτό που είπε Σταύρο. Αν δεν να... πιέσει περισσότερο. Ναι, αν δεν ακούσουν ορισμένοι και, και μερικά πινελίκια, δεν έχει. Ναι, δηλαδή. Γιατί όμως θα πρέπει. Ναι. Το ξαναγυρνάμε όταν ακούσω ότι από τον Μάκη Κακάτση ότι δεν γίνεται ο ΠΑΟΚ να πληρώνει στο Καφτατζόγλιο μεγαλύτερο ενίκιο από ό,τι πληρώνει Παναθηναϊκός και ΑΕΚ στο ΑΚΑ. Τι να πεις τώρα. Που το ΑΚΑ είναι γήπεδο. Εντάξει. Και μεγαλύτερο και με χώρους και αυτό. Και δεν χρειάζεται να δώσει κάποιος μια περιουσία για να το φτιάξει γήπεδο. Άρα προφανώς για να το πει ο Μάκης Γκαγκάτσης, άρα του ζήτησαν του ΠΑΟΚ το Καφτατζόγλιο περισσότερα χρήματα από ό,τι πληρώνει η ΑΕΚ ο Παναθηναϊκός. Εκτός από τους λίγους μάλλον. Ναι, προφανώς. Γιατί απαλού για να πάρουν δεν νομίζω να παίρνουν χρήματα εδώ και χρόνια. Α ζητήσουν αυτά που τους κοστάνε και βλέπουμε τώρα. Εντάξει. Δεν είναι. Εδώ μιλάμε για μια λογική. ΠΑΟΚ δεν έχει πρόβλημα και να πληρώσει την ανακαίνιση. Ωραία μπροστά και να του φύγουν από τα ενίκια και να πληρώνει και ψηφιακά ενίκια και χιλιάδιο. Τις παράλογες απαιτήσεις δεν μπορεί. Ναι. Πόσο κοστολογεί το ΟΑΚΑ, τόσο. Τι προσφέρει το ΟΑΚΑ, αυτά. Πόσο κοστολογεί το Καφαντζόγλιο, λοιπόν, τόσο. Τι προσφέρει το Καφαντζόγλιο, αυτά. Βγαίνει ένα ενίκιο. Ναι, να μην σε περνάνε και χαζόβασκα πλέον. Αυτό. Αυτό. Γιατί αυτό είναι το γνωριστικό. Ότι καταλαβαίνουμε πλέον τι συμβαίνει. Η μεγαλύτερη αγωνία που υπάρχει εκεί στο Καφτατζόγλιο είναι πότε θα δει ο ΠΑΟΚ. Ναι. Θα συγχωθούν όλοι που κοντά. Ναι, ναι, ναι. Ναι, δεν γίνεται έτσι. Δουλίτσα. Αλήθεια είναι αυτό. Και θα πρέπει να υπάρχει και πολιτική βούληση. Η Γενική Γραμματέα Αθλητισμού ανήκει. Δηλαδή, κύριε Βασιλιάδη, τελειώστε το λίγο το θέμα μας. Θα το τελειώσει Σταύρο η νέα υφυπουργός, η κυρία Τσιλιγκύρη. Τσιλιγκύρη δεν μπορεί να τελειώσει. Αυτό να δούμε. Αυτό να δούμε. Ρε, σκάμα δεν μπορεί να τελειώσει. Τι να τελειώσει η Τσιλιγκύρη. Το δημοσίευμα έχει βάση, να ξέρετε. Που χάρη στην Τσιλιγκύρη, Σταύρο, λίγο έπεσε πέρσι να πέσει η ομάδα μπάση του Ολυμπιακού. Αλλά εντάξει, λειτουργήσε η ΟΚ τότε, το θυμόμαστε το παιχνίδι. Που έκανε λάθος η Τσιλιγκύρη στα αεροπλάνα και σε αυτά. Και η ΟΚ αυθαίρετα μετέθεσε το παιχνίδι 2 ώρες για να προλάβει ο Ολυμπιακός να πάει να έρθει να παίξει με τον ΠΑΟΚ. Πέρσι, η κυρία Τσιλιγκύρη.
Τέλος πάντων, ο Ολυμπιακός βλέπετε πως οργανώνεται σε αυτά τα θέματα, βάζει βουλευτές, τους προορίζει για κάποιο συγκεκριμένο ρόλο, είναι σε συνεννόηση με την νέα κυβέρνηση. Αυτοί έτσι λειτουργούν, πάντα έτσι λειτουργούσαν. Και εμείς κατηγορούμαστε επειδή βγάλαμε τον Σέρβα Δήμαρχο. Όχι, θα βγάλαμε την Τακιάο, που μας έφερε την εκείνη υπεύθυνη αθλητισμού του Θεσσαλονίκης. Φαντάζεσαι κι αυτό. Ναι, άντε είναι κάποιο πρόβλημα. Άντε κάποιο πρόβλημα. Πω, πω, πω. Τι ζουν. Τι πω, πω, αγάπη, έτσι είναι το πράγμα. Ναι, ναι, κανονικά. Δεν υπάρχει όλο αυτό. Εδώ μιλάμε για μια κατάσταση η οποία λειτουργεί έτσι. Αλλιώς δεν λειτουργεί. Ναι. Τέλος πάντων. Έχεις να πεις κάτι για το πάρτι του Ζαμπά. Είδα και πολύ κόσμο ότι ενδιαφέρθηκε. Και... Ο Ζαμπά τι είχε, πώς ήταν, 30 βίζες, ή ξέρετε στην παρέτηση. Τώρα, μοντέλα ήταν. Φίλες του μπορεί να είναι, Σταύρο. Μοντέλα λένε ότι είναι κοπέλες. Μοντέλα. Ναι. Μοντέλο στη Βραζιλία. Ήταν οι ωραίες παρουσίες. Μια φορά σε ένα ντοκιμαντέρ είχα δει μοντέλο στη Βραζιλία που δεν κάνει βίζες. Ήταν στο National Geographic. Ένα ένθετο. Το χάρη και το ζήσε πάντως ο Ζαμπά. Το ζήσε. Όλα το χαιρόμασταν, αγάπη, και εσύ να το χαιρόσουμε. Ναι, κάποιος θα του πει να μην τραβάει τις φωτογραφίες γιατί ο ποδοσφαιριστής θα βρεθεί. Το Ζαμπά, το Ζαμπά θα μας χάζει έτσι. Εντάξει, είναι ο ενθουσιασμός του 21χρονου. Το καταλάβαμε, ναι. Μπορεί στην ηλικία του να κάναμε τα ίδια κομβικά λάθη. Όχι τώρα που ρημάσαμε. Ναι. Μια μούντζα εμφανίστηκε στη μόνη μου αυτή τη στιγμή. Δεν μίλησα, ναι. Όχι. Εμφανίστηκε όντως μια μούντσα, περνούσε. Okay. Ένας και μου είχε μια μούντσα, μόλις άκουσε μια ωριμότητα. Εν τω μεταξύ ο Ζαμπά έχει κάνει live μετάδοση. Έχει ανεβάσει καμιά 40 stories στο Instagram. Έχει, όπου μπεις κάτι έχει. Δηλαδή το ζήσε με τα χίλια. Εντάξει, κοίτα, είναι ο ενθουσιασμός του νεαρού ανθρώπου. Και τι φοράει, γιατί είναι έτσι ντυμένος. Ξέρεις το μεταξύ στη Βραζιλία κάτι τέτοιες παλευάζεις, τις φωτογραφίες τους απαγάγουν και τους εμφανίζουν. Εύκολα. Ναι, γι' αυτό κάποιος από εκεί δεν σταματήσει αυτό το πράγμα. Θα τον δούμε σε καμιά φαβέλα, τίποτα σε καμιά κολόνα της ΔΕΗ, της τοπικής εκεί πέρα. Να ζητάνε ρίτρε. Και ένας φίλος μας έστειλε τέτοιο μήνυμα που μας το έλεγε. Παιδιά, στείλτε το ένα μήνυμα να λίγο να μαζευτεί κάπως, γιατί δεν. Το πάρτι ήταν μασκέ, αγάπη. Δεν ξέρω τι ήταν. Είναι σαν ντυμένο μασκέ. Μισή μάσκα δεν υπάρχει, ρούχο δεν υπάρχει. Έχει, τώρα εσύ, τώρα έχει δει τι φοράει. Είναι ντυμένο σαν τον... Σαν σκιάχτρο είναι. Στον ο μάγος του Οζ, το σκιάχτρο εκείνο. Έτσι είναι ντυμένος. Αυτό μου θύμισε. Ναι ρε, κανονικά. Στέργια μας σου λέγανε θα είσαι με αυτούς τους 20 εκεί και θα ντυθεί σκιάχτρο, θα ντυθεί σκιάχτρο. Εντάξει τώρα μεταξύ μας τα λέμε. Το Ζαμπά, παλικάρι. Κοίταξε, μέσα σε ένα χρόνο. Κάνει μπάλα δεν απέξει. Πιστεύω, Σταύρο, ότι ο μάνατζερ του το κανόνισε το πάρτι. Γι' αυτό είναι τόσο επιτυχημένο. Ο μάνατζερ του είναι τέτοιο τσακάλι. Πραγματικά, δηλαδή. Γι' αυτό είναι τόσο πετυχημένο το πάρτι. Πού τους βρίσκουμε, ρε. Πού τους βρίσκουμε αυτούς τους χάσους. Κοίταξε, μέσα σε ένα χρόνο κέρδισε ο Ζαμπά δημοσιότητα απίστευτη, εντάξει. Δηλαδή εκεί που έπεσε στην Τσετσενία δεν νομίζω να τον ήξερε κανείς. Όχι τώρα το ξέρει όλη η Ευρώπη, αλλά εντάξει, έχει... βοήθησε και ο Πάοκ λίγο με την Ευρώπη με τα γκολ που έβαλε και ο Ζαμπά. Όσο να πεις μια δημοσιότητα παραπάνω τη νιώθει ο Βραζιλιάνος. Και πάμε και εδώ, πάμε και από εκεί. Εκεί πάει η δουλειά. Η δουλειά εκεί πάει, δυστυχώς. Δηλαδή η εικόνα του το τελευταίο δίμηνο. Από εκείνο το ταξίδι και μετά. Ήταν αποκαρδιωτική. Ναι. Δεν υπάρχει το πράγμα. Ας ελπίσουμε το καλοκαίρι, από τον Ιούλιο και μετά, να βάλει περισσότερο μυαλό και να κάνει τη χρονιά που πρέπει να κάνει. Γιατί η Σταυρό, αν θέλει να παίξει η εθνική Βραζιλία που λέει και ο ίδιος. Χρειάζεται λίγο παραπάνω προσήλωση και δουλειά. Η μεικτή Βραζιλία την είχε στις φωτογραφίες πάντως. Ναι. Εκεί δεν ξέρω αν θα παίξει. Η μεικτή την είχε πάντως. Μάλιστα. Ο μάνατζερ του έλεγε ότι το πρώτο βήμα είναι να συμμετέχει στους Ολυμπιακούς Αγώνες με την εθνική ομάδα. Γιατί εκεί μπορεί, σε πρώτη φάση. Ναι. Τέλος πάντων. Ο μάνατζερ τώρα, τι να σου πω. Λοιπόν. Αν ανεβάσει κανένα βιντεάκι πάντως από την βραδιά λίγο πιο αργά. Ναι. Θα σε ενημερώσουμε, Σταύρο. Εντάξει, Σταύρο, οκ. Θα το παρακολουθούμε. Ωραία. Ευχαριστούμε. Ναι. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά, παιδιά. Ναι. Καλή δύναμη. Τι ωραία πράγματα, ο Ζαμπά. Παλικάρι. Εντάξει, μωρέ, το έριξε λίγο παραέξω. Τόσα γίνονται, μωρέ, στέργιο. Ας ξαλαφρώσει κι αυτός λίγο. Έρχεται δύσκολος Ιούλιος. Ναι. Τον βλέπεις, ο εξάτος είναι. Έλα. Λοιπόν, να πούμε λίγο. Βασικά, όχι, θα πούμε τα φιλικά όταν επιστρέψουμε το διάλειμμα. Ναι. Και να τα περισσότερα και έχουν γίνει γνωστά.
Να σας πω και δύο πράγματα για την Γενική Συνέλευση. Υπάρχει και το πρόγραμμα πλέον για να έχουμε μια εικόνα. Θα πούμε και τι υπόθηκε εκεί για όλα. Οπότε να πάμε στο δεύτερο διάλειμμα για να επιστρέψουμε με όλα μαζί. Μαζί μας. Όσο προλαβαίνετε, ρίζεις καζίνο Στέργιο. Είναι Παρασκευή, Σάββατο. Ναι. Μεθαύριο δηλαδή. Και το επόμενο διήμερο, Παρασκευή και Σάββατο πάλι. Άρα, όσο προλαβαίνουν πραγματικά. Τέσσερις τελευταίες παραστάσεις στο θέατρο Βεργίνα, το αφιέρωμα στον τεράστιο Στράτο Διονυσίου από Άγγελο Στέλιο και Διαμαντή Διονυσίου στο θέατρο Βεργίνα. Κλείστε γκέλο στα εισιτήριά σας. Μην βρεθείτε προαπρόπτου στην είσοδο του θέατρου Βεργίνα. Ticketservice.gr, καταστήματα Public και φυσικά στα ταμεία του καζίνου όλο το 24ωρο. Είναι προαιρετική η είσοδος στο Ρίζες Καζίνο. Δεν απαιτείται εισιτήριο εισόδου. Απλά χρειάζεται να έχετε συμπληρώσει τα 21 χρόνια ζωής. Μαζί μας και η Αναδομό, η οποία προσφέρει προνομιακά πακέτα είτε για ανακαίνιση σπιτιού σας, είτε για την ανακαίνιση του επαγγελματικού σας χώρου σε πολύ πολύ καλές τιμές. Εθνικής Αντιστάσεως 171 στο Φίνι, κατά νέα γραφεία της Αναδομό. Οι πιο αξιόπιστοι συνεργάτες θα φτιάξουν όλα όπως πρέπει. Και η στοίχημα είναι μαζί μας, ο μέγας οργός του ΠΑΟΚ, που θα παραμείνει για άλλα 3 χρόνια μέγας οργός, καθώς οι δύο πλευρές ανανέωσαν την συνεργασία τους. Μεγάλος ο άσος στην Πέμπτη της Ολλανδίας, να ξέρεις. Της Ολλανδίας. Άσε με ρε Στέργιο, οπότε παίζω Ολλανδία, δεν τα καταφέρνω. Άστο, όχι δεν. Καλά, γενικά δεν είμαι σε πολύ καλό φεγγάρι, οπότε δεν θα προτιμήσω και Nations League φτάνει. Υπάρχουν λοιπόν πολλές επιλογές στην στοίχημα. Έχει αγώνες για Nations League αυτές τις ημέρες, τους τελευταίους. Έχει μετά προκριματικά Euro. Έχει Copa America. Έχει τένις, έχει μπάσκετ, έχει φόρμουλα. Οι επιλογές παραμένουν αρκετές. Μπαίνεις από κινητό, tablet ή υπολογιστή, παίζεις πολύ εύκολα και γρήγορα. Υπάρχει και το σερί το οποίο έχει επιστρέψει και φυσικά live casino όλη τη διάρκεια της ημέρας. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε με τα υπόλοιπα ποδοσφαιρικά που είναι ακόμα πολλά. Επιστρέψαμε, εδώ είμαστε, ΠΑΟΚ 24 στο Λίμπερο 107,4. Να πιάσουμε λίγο τα φιλικά, ναι. Να τα πούμε λίγο ένα-ένα πώς θα πάει το πρόγραμμα στην Ολλανδία. Ο ΠΑΟΚ, θυμίζουμε, καταρχάς φεύγει 1 Ιουλίου με προορισμό την Ολλανδία. Και θα δώσει πρώτο φιλικό στις 3 του μήνα με την Alkmaar. Δυνατό το φιλικό για ξεκίνημα. Ξεκινάει καλά. Τα τελευταία χρόνια έχουν περιοριστεί τα φιλικά με καφενεία και πειραρίες. Κομψό. Τα είχαμε. τα προηγούμενα χρόνια τα είχαμε. Λοιπόν, στις 6 του Ιούλη φιλικό με την Nordjylland. Στο ίδιο γήπεδο από ό,τι βλέπω με την Alkmaar. 9 του μήνα, 3 μέρες μετά, με τη Τσβόλε σε άλλο γήπεδο, διαφορετικό. Θες λίγο να πεις το γήπεδο με τη Τσβόλε? Όχι. Πώς να λέγεται τώρα αυτό, Στέργιο? Λοιπόν. Δεν θέλω να το πω, όχι τέλος πάντων. Ωραία. 12... Αυτά θα είναι τα πρώτα τα φιλικά στο πρώτο στάδιο. Ναι, μετά ο ΠΑΟΚ πάει στη Ρουμανία για το φιλικό με την Κλουζ που έχουμε πει εδώ και αρκετό καιρό. Όχι τη γνωστή Κλουζ που παίζει στην πρώτη κατηγορία. Φιλικό για τη συμπλήρωση 100 χρόνων. 100, ναι, 100. 100 της ομάδας. Ο ΠΑΟΚ θα πάει κατευθείαν από την Ολλανδία στη Ρουμανία για αυτό το φιλικό στις 12 του μήνα. Επιστρέφει μετά Θεσσαλονίκη για να ξαναπάει η Ολλανδία για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας. Πρώτο φιλικό του δεύτερου σταδίου είναι στις 20 του μήνα με την Άντερλεχτ. Ακόμα δεν υπάρχει συγκεκριμένο γήπεδο. Ένα φιλικό θα δώσει στις 27 με την Ταβόν. Το πρωί και το απόγευμα με τη Φορτούνα Σιτάρτ, που φέτος ήταν εκεί δανεικός ο Λάζαρος Λάμπρου. Νομίζω και πέρσι είχε γίνει αυτό. Ένα φιλικό το πρωί και ένα το βράδυ τελευταίο στην Ολλανδία. Και στις 24 του μήνα υπάρχει πρόβλεψη για φιλικό. Ακόμα δεν υπάρχει η συγκεκριμένη ομάδα που θα αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ. Ακόμη την ψάχνουν. Βέβαια, επειδή αυτό βγαίνει και από τον ΠΑΟΚ, τίποτα ακόμη δεν είναι 100% σίγουρο. Προφανώς θα υπάρξει επίσημη ενημέρωση στο επόμενο διάστημα, κυρίως για τα γήπεδα νομίζω, γιατί υπάρχει κόσμος στην Ολλανδία, το έχει ζήσει. Και στη Γερμανία πάρα πολύ. Που... Ναι, που θέλουν να ξέρουν τα γήπεδα για να είναι εκεί αν γίνεται και να δουν την ομάδα. Αλλά μία πρώτη εικόνα είναι αυτή για τα φιλικά που θα δώσει ο ΠΑΟΚ στην Ολλανδία και τη Ρουμανία. Και στο ΠΑΟΚ 24 υπάρχει και σχετικό θέμα για να τα δείτε έτσι λίγο πιο ολοκληρωμένα με λεπτομέρειες. Λοιπόν, για να πάμε λίγο για τα όσα υπόθηκαν στην έκτακτη. Γενική συνέλευση, παρουσία 6-7 μικρομετόχων όπως κάθε φορά. Είναι γνωστή το ποιοι δίνουν το παρόν σε τέτοιες καταστάσεις. Αποφασίστηκε νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
15.200.000 και 1 ευρώ αγάπη. Ναι. Κάθε μετοχή θα είναι στα 0,30 και όπως σχεδόν πάντα επί εποχής Ιβάν Σαββίδη θα μπορούν να πάρουν μέρος στην αύξηση επενδυτές που θα δώσουν ένα ποσό πάνω από 100.000 ευρώ. Δεν είναι ανοιχτή για όλο τον κόσμο δηλαδή. Αν έχετε 100.000 ευρώ που σας περισσεύουν και θέλετε να τις επενδύσετε στον ΠΑΟΚ, μπορείτε να το κάνετε μέχρι τις 19 Ιουνίου και μετά θα υπάρχει γνωστή παράταση ενός μήνα ακόμα για να καλυφθεί η νέα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Νομίζω θα την καλύψει εξ ολοκλήρου πάλι ο Ιβάν Σαββίδης. Αυτή την εντύπωση έχω. Εάν πάντως καλυφθεί ολόκληρη η αύξηση, δηλαδή μπουν στα ταμεία 15.200.000 ευρώ, θα φτάσει το νέο μετοχικό κεφάλαιο του ΠΑΟΚ, της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, στα 119,5 εκατομμύρια περίπου. Και φυσικά από αυτά τα 119, περισσότερα από 100 έχει βάλει ο Ιβάν Σαββίδης. Αυτό ήταν πάρα πολύ μεγάλα ποσά, έτσι. Ναι, αυτή ήταν ουσιαστικά η είδηση. Και από εκεί και πέρα υπήρξαν ερωτήσεις προς το Μάκη Γκαγκάτση. Δεν προέκυψε κάποια είδηση συγκλονιστική. Η είδηση που ενδιαφέρει πάντως πολύ τον κόσμο είναι ότι 18 Ιουνίου θα κυκλοφορήσουν στο ίντερνετ τα νέα εισιτήρια διαρκείας και από 1 Ιουλίου θα διατίθονται και από τα γραφεία της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Οι τιμές μέσω ίντερνετ θα είναι μειωμένες συγκριτικά με αυτές που θα είναι από τα γραφεία. Ναι. Γενικά όμως τα νέα διαρκείας θα είναι πιο ακριβά σε σχέση με πέρσι. Νομίζω είναι λογικό. Μόνο και μόνο ότι θα υπάρξουν περισσότερα ντέρμπι στην Τούμπα λόγω της νέας μορφής πρωταθλήματος. Είναι λογικό να είναι ελαφρώς αυξημένες οι τιμές των νέων διαρκείας. Ξαναλέω, 18 Ιουνίου θα κυκλοφορήσουν στο ίντερνετ και μέχρι την 1η Ιουλίου θα μπορούν οι φίλοι του ΠΑΟΚ να τα προμηθεύονται σε φθηνότερες τιμές σε σχέση με αυτές που θα υπάρχουν στα εκδοτήρια και στα γραφεία της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Τώρα από εκεί και πέρα, ο Μάκης Γκαγκάτσης επανέλαβε για ακόμα μια φορά αυτό που ξέρουμε όλοι, ότι ο Ολυμπιακός και ΑΕΚ έχουν κάνει μια συμμαχία προκειμένου να πλήξουν τον ΠΑΟΚ και να μην τον αφήσουν να συνεχίσει την πορεία που έχει χαράξει. Ο ΠΑΟΚ δεν θέλει συμμάχους, όπως είπε ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Ήταν μόνος του, θα είναι μόνος του, έχει αρχίσει έναν δρόμο, δεν θέλει ούτε συμμαχίες ούτε τίποτα, σε αντίθεση με Ολυμπιακό και ΑΕΚ. Για το θέμα του γηπέδου τα είπαμε. Η ουσία είναι ότι ο ΠΑΟΚ το πιθανότερο είναι να ξεκινήσει την Τούμπα και να τελειώσει την Τούμπα. Εκτός κι αν ακόμα και μεσούς στη σεζόν ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και όλα τα... Έχει ο ΠΑΟΚ όλα τα έγγραφα στα χέρια του προκειμένου να ξεκινήσει με ασφάλεια το γκρέμισμα της Τούμπας και το χτίσιμο της καινούργιας και μπορεί να υπάρξει και μετακόμιση μεσούς στη σεζόν, αν και νομίζω κάτι τέτοιο δεν θα το προτιμήσει ούτε η ομάδα. Δηλαδή αν η ομάδα ξεκινήσει στην Τούμπα, που θα ξεκινήσει στην Τούμπα, είναι το μόνο βέβαιο, δεν νομίζω ότι θα συμφέρει την ομάδα μήνα Δεκέμβριο ή Γενάρη να πάει σε άλλο γήπεδο. Όχι, κανένα. Και να δώσει, να αλλάξει δηλαδή περιβάλλον η ομάδα και να δώσει το δεύτερο γύρο και τα play-off, ας τα πούμε έτσι, σε ένα γήπεδο που δεν θα είναι έδρα του ΠΑΟΚ. Ουσιαστικά το πιο σημαντικό κομμάτι της σεζόν. Δεν είναι εύκολο. Ακόμα και για τον κόσμο δεν είναι εύκολο. Δηλαδή το πιο απλό. Κοίταξε, ακόμα και το πιο απλό θα χρειαστεί μια τεράστια έτσι, δουλειά για να μεταφερθούν. Αν τα εισιτήρια, τα διαρκείας εξαντληθούν και θα είναι 22.000, αυτοί να μεταφερθούν στο Καφτατζόγλιο. Ναι. Αλλά νομίζω ότι εάν πάνε όλα καλά και έχουν τελειώσει μέχρι Δεκέμβρη και Γενάρη οι απαραίτητες διεργασίες, νομίζω ότι θα αποφασιστεί να παραμείνει ο ΠΑΟΚ στην Τούμπα και να κάνει τη μετακόμιση στο ξεκίνημα της μεθεπόμενης σεζόν. Τα είπαμε με τον Σταύρο τα προβλήματα που προκύπτουν σε πρώτη φάση για τη μετακόμιση του ΠΑΟΚ στο Καφτατζόγλιο. Ρωτήθηκε και την αναδιάθρωση και τα play-off ο Μάκης Γκαγκάτσης. Είπε ότι η αναδιάθρωση δεν είναι απόφαση του ΠΑΟΚ αλλά του Υφυπουργού. Ουσιαστικά δεν υπάρχουν play-off αλλά είναι μια συνέχεια του πρωταθλήματος, αφού δεν υπάρχουν διαιρέσεις στη βαθμολογία και οτιδήποτε άλλο. Η θέση του ΠΑΟΚ ήταν 16-18 ομάδες, χωρίς καμία συνέχεια του πρωταθλήματος. Εφόσον όμως έγιναν οι ομάδες 14, δεν μπορεί να υπάρχει πρωτάθλημα 26 αγωνιστικών. Είναι λογικό, το καταλαβαίνει ο καθένας. Θα ήταν πολύ μικρό το πρωτάθλημα. Εγώ από την πρώτη στιγμή προσωπικά τουλάχιστον συμφώνησα από τη στιγμή που δεν θα υπάρχει αλλίωση της βαθμολογίας. Νομίζω ότι είναι δίκαιο το νέο πρωτάθλημα. Αν τελειώσεις με
70-80 βαθμούς, με αυτούς τους βαθμούς θα μπεις και στο τρίτο κομμάτι τη σεζόν. Δεν υπάρχει πρόβλημα με το financial fair play, είπε ο Μάκης Γκαγκάτσης. Επανέλαβε αυτό που ξέρουμε εδώ και καιρό, ότι η προκήρυξη του κυπέλου θα αναφέρει τελικό σε ουδέτερο γήπεδο ή ακόμα και στο εξωτερικό. Είπε ότι το θέμα του Τζίλου δεν είναι στη δικαιοδοσία του ΠΑΟΚ, αλλά στα χέρια της δικαιοσύνης, και είπε αυτό που έχει πει ο Σταύρος εδώ και καιρό, ότι ο ΠΑΟΚ ήταν αρνητικός στην παραμονή του Περέιρα, μόνο και μόνο για το γεγονός ότι ο Κομίνης όχι μόνο παραμένει στους πίνακες, αλλά φέτος έχει τους περισσότερους ορισμούς, αλλά δεν είναι θέμα ούτε του Ολυμπιακού, ούτε της ΑΕΚ, ούτε του ΠΑΟΚ, είναι θέμα της UEFA και της FIFA, που ουσιαστικά είναι αυτοί που έχουν τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο στο θέμα της διαιτησίας και ελέγχουν την ΚΕΔ, και δεν γίνεται να απομακρυνθεί ο Μέλο Περέιρα χωρίς να το επιθυμεί η FIFA. Αυτά εν ολίγης. Δεν γίναμε σοφότεροι. Εντάξει, ακούσαν κάποια πράγματα. Καλό είναι μερικά πράγματα να επαναλαμβάνουν και να ξεκαθαρίζονται. Η ομάδα προχωράει. Συνεχώς αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο. Ευχής έργων θα ήταν κάποια στιγμή να μην χρειάζονται τόσο μεγάλες οικονομικές ενέσεις από τον Ιβάν Σαββίδη. Ναι. Αλλά αυτό προϋποθέτει καινούριο γήπεδο, καινούργια έσοδα, γενικότερα μια άλλη διαδικασία. Θυμάσαι εσύ άλλον επενδυτή σε ελληνική ομάδα να έχει βάλει τόσα λεφτά? Όχι. Σε τέτοιο χρονικό διάστημα? Όχι, δεν θυμάμαι. Γιατί έλεγα και πριν, θυμάμαι, τώρα πρόσφατα πρέπει να βγει, και δεν θυμάμαι ακριβώς το νούμερο, ρε, που βγήκε πόσα λεφτά έχει βάλει ο Μαρινάκης στον Ολυμπιακό. Σε πολύ περισσότερα χρόνια από ότι είναι ο Ιβάν Σαββίδης, ναι, στον ΠΑΟΚ. Το νούμερο δεν έφτανε τόσο. Είναι πραγματικά πολύ μεγάλο το νούμερο, ναι, για τον Ιβάν Σαββίδη. Σε πολύ λίγα χρόνια. Και σε πολύ τακτά χρονικά διαστήματα. Όπως επιτρέπεται φυσικά, όχι όποτε θέλει, αλλά... Ναι, υπάρχουν και εκεί περιορισμοί. Πάρα πολύ μεγάλο. Όχι μόνο για τον ΠΑΟΚ και τον Ιβάν Σαββίδη, γενικότερα υπάρχουν περιορισμοί για το κάθε πότε και πόσα χρήματα μπορεί να βάλει ένας μεγαλομέτοχος σε μια ποδοσφαιρική ομάδα, στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Αλλά γενικότερα, ξαναλέω, καλό θα ήταν κάποια στιγμή, αλλά αυτό θα γίνει μόνο με το νέο γήπεδο, ο ΠΑΟΚ να αρχίζει να γίνεται κερδοφόρος και να μην χρειάζεται. Σαφώς θα βάζει ο Ιβάν Σαββίδη το χέρι στη τσέπη. Ναι. Το ξέρει και ο ίδιος. Δεν μπήκε στον ΠΑΟΚ για να βγάλει κέρδος, ούτε να μεγαλώσει την περιουσία του. Το φροντίζει από τις άλλες επιχειρήσεις. Αλλά καλό θα είναι όλο ένα και περισσότερο ο ΠΑΟΚ να γίνεται περισσότερο αυτόνομος. Χωρίς, ναι, το νέο γήπεδο δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει. Ναι, γιατί να σου πω κάτι. Αυτό γενικότερα είναι το μοντέλο σε όλα τα μεγάλα ευρωπαϊκά κλαμπ. Δηλαδή όλοι έτσι λειτουργούν. Πρώτα τα έσοδα και μετά συμπληρώνουμε εμείς τα υπόλοιπα. Δηλαδή η City για αυτόν τον λόγο έχει θέμα τώρα με τις μεταγραφές και με την παρουσία της στην Ευρώπη και όλα αυτά. Επειδή τα νούμερα που παρουσίασε σαν έσοδα δεν ήταν πραγματικά και ουσιαστικά δεν μπορούσε να καλύψει όλα. Όχι, δεν μπορούσε να καλύψει από τα έσοδα τις ανάγκες που έχει. Και έπρεπε να βάζει συνεχώς η εταιρεία που είναι πίσω από την ομάδα. Και ουσιαστικά η UEFA δεν το θέλει αυτό. Ναι. Οπότε γενικότερα, αν θες λίγο να μπεις σε όλο αυτό, πρέπει να λειτουργείς και εσύ έτσι σιγά-σιγά. Να έχεις μεγαλύτερα έσοδα, αλλά αυτό που λες, ότι προϋποθέτει και ένα γήπεδο υπερσύγχρονο, ναι, με διάφορα πράγματα που μπορείς να τα εκμεταλλευτείς και να έχεις έσοδα από εκεί. Θα σου πω το εξής, παρότι τα μεγέθη δεν είναι συγκρίσιμα, ούτε τα πρωταθλήματα, ούτε η κουλτούρα των φιλάθλων. Στο νέο γήπεδο της Tottenham, το οποίο εντάξει κόστησε 1 δισεκατομμύριο ευρώ, ναι, ναι, ασύλληπτα, okay, για μας, και είναι και η κουλτούρα του Βρετανού φιλάθλου να αγοράσει μια καινούργια φανέλα, ακόμα και αν έχει μια γραμμή περισσότερο στο μανίκι σε σχέση με την περσινή. Ναι. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει αυτή η κουλτούρα από τους φιλάθλους. Τέλος πάντων, με το νέο γήπεδο, στα λίγα μάτς που έπαιξε τότε σε Premiership, σε Premier League και Champions League, μετρημένα στα δάχτυλα νομίζω ήταν, κατά μέσο όρο έβγαλε 1 εκατομμύριο ευρώ κέρδη στον αγώνα. Ναι. Δεν θα φτάσει ο ΠΑΟΚ να έχει τα χρήματα αυτά σε καμία περίπτωση. Όμως τα εμπορικά καταστήματα, η μεγαλύτερη ενδεχομένως αύξηση της Τούμπας. Γιατί φαντάζομαι θα γίνει προσπάθεια και να εξαντληθούν τα περιθώρια η Τούμπα να είναι μεγαλύτερη των 28.000 θέσεων. Ναι, εννοείται. Αυτό λέει η λογική και αυτό θέλει να κάνει και ο ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω αν θα είναι 35 ή 36, 38 ή 40. Ναι. Μεγαλύτερο δεν γίνεται σε καμία περίπτωση. Αλλά ο ΠΑΟΚ θα εξαντλήσει τα περιθώρια. Οπότε περισσότερα εισιτήρια. Όχι περισσότεροι, δεν υπάρχουν εμπορικοί χώροι στην Τούμπα. Να πιει κάποιος μία μπύρα, έναν καφέ. Όλα αυτά νομίζω το μουσείο που θα υπάρξει
ενδεχομένως και να υπάρξει, φαντάζομαι, στη Νέα Τούμπα και πρόβλεψη για τουρ στο γήπεδο. Δηλαδή να μπορεί ένας φίλαθλος με 2-3 ευρώ να κάνει τουρ στο γήπεδο όπως είναι σε όλα τα ευρωπαϊκά κλαμπ. Αυτό ήθελα να σου πω. Όλα αυτά είναι έσοδα. Έχουμε πάει και οι δύο σε διάφορα γήπεδα μεγάλων ομάδων στην Ευρώπη. Ας πούμε, το πρόσφατο για μένα ήταν στην Τζέλσι που δεν μιλάμε για ένα καινούριο γήπεδο. Αλλά έχουν προβληθεί διάφορα εκεί, έχουν γίνει διάφορα και βλέπεις πώς εκμεταλλεύεται μια ομάδα όλο αυτό που έχει δημιουργήσει. Δεν θα σου πω για το Camp Nou που εκεί τα είχα δει όλα. Που μπαίνεις, ας πούμε, στο μουσείο και περνάς 2 ώρες εκεί πέρα, ή για την μπουτίκ, ή για όλους τους χώρους που υπάρχουν. Σε αυτά τα γήπεδα, ο κόσμος δεν πηγαίνει απλά για να δει το γήπεδο. Περνάει ώρες εκεί. Κοίταξε. Γιατί μπορεί να κάτσει να φάει, ναι. Μπορεί να πιει το καφέ του, μπορεί να πιει την πίδα του, μπορεί να κάνει tour στο μουσείο, μπορεί να κάνει tour στο γήπεδο, να μπει στα αποδυτήρια. Είναι όλο αυτό ένα ειδικό πακέτο που έχουν όλες αυτές οι ομάδες. Τώρα που λες και συμβαίνει. Τώρα που λες για την Τζέλσι. Για δύο ενήλικες η τιμή είναι 38 λίρες, δηλαδή κοντά στα 40 κάτι ευρώ. Ναι, ναι, ναι. Κάτι και, δεν σε πάνε αυτό που λες στο γήπεδο για 10 λεπτά. Ναι, περνάς όλη τη μέρα εκεί, ρε εσύ. Κάτι αντίστοιχο ήταν στο Camp Nou. Βέβαια έχει χρόνια, έχει 5 χρόνια που το είχα κάνει. Αλλά κάπως τέτοια τιμή ήταν και ήσουν όλη τη μέρα εκεί, είχες πρόσβαση παντού. Εννοείται ότι όλα τα υπόλοιπα ήταν έξτρα. Δηλαδή, άμα θα έπαιρνε κάποια φανέλα, οτιδήποτε την μπουτίκ ήταν έξτρα. Αλλά πλήρωνε αυτό και ήσουν όλη μέρα εκεί. Αυτό είναι μεγάλη υπόθεση. Να αφήσει ο κάθε άνθρωπο εκεί 50 και 60 ευρώ. Είναι. Σε μία μέρα που δεν έχει ούτε αγώνες ούτε τίποτα. Ναι, ναι, ναι. Σκέψου τώρα. Μιλάμε για ποσό που το δίνει εύκολα αν είσαι εκεί. Πραγματικά. Γιατί αν σκέψει ότι έχω περάσει μία μέρα εκεί, δεν θα λυπηθεί τη φανέλα. Μπορεί να λυπηθεί άλλη φορά να πα στην μπουτίκ να πα μια φανέλα 50 ευρώ. Αλλά αν έχει περάσει όλη τη μέρα εκεί, είσαι όλο αυτό, είσαι τουρίστα, εννοείται πως θα αφήσει κάποια λεφτά εκεί. Γιατί πλέον το ΜΠΑΟΚ έχει τύχει και εμείς να είμαστε στην Τούμπα. Γίνονται και τώρα ξεναγήσεις. Αλλά γίνονται του τύπου ότι θα έρθει ένα γκρουπ από το εξωτερικό ή από άλλο σημείο της Ελλάδας, θα γίνει ένα tour μέσα στο γήπεδο και αυτό. Χωρίς χρήματα. Ναι. Σκέψτε τώρα να υπήρχε αυτό το πακέτο, να έρθει ένα tour από το εξωτερικό. Όπου πλέον το brand του ΠΑΟΚ υπάρχει σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι υπήρχε πριν. Είναι σημαντικό, ναι, okay, δεν είναι κάτι το αμάν. Ναι, μπορεί να αλλά είναι σημαντικό. Ναι, μπορεί ο άλλος να ασχοληθεί σε ένα νέο γήπεδο. Μπορεί να δώσει. Σίγουρα δεν θα είναι για παράδειγμα 40 ευρώ, εντάξει. Δεν το αντέχει εσύ, κουλτούρα προφανώς, και η τσέπη του Έλληνα. Αλλά, τώρα αυτά που κάνουμε είναι κουβέντες που δεν έχουν βάση. Δεν υπάρχει πληροφόρηση στην ΠΑΟΚ, γιατί ακόμα δεν έχουν ξεκινήσει ούτε καν τα έργα. Δεν γίνεται να υπάρχει πρόβλεψη. Για το tour που θα υπάρχει, αυτά αλλά θέλει, με 10 ευρώ, με 10 ευρώ για παράδειγμα εισιτήριο θα μπορούν δύο άτομα να περάσουν ένα-δύο ώρο στη Τούμπα, να πάνε στο μουσείο που θα υπάρξει, να πάνε στα αποδυτήρια, να πάνε στην προεδρική σουίτα, να πάνε στις κερκίδες και να αφήσουν και κάποια χρήματα είτε στην μπουτίκ είτε στα καφέ που θα υπάρχουν, στα εστιατόρια. Γενικότερα είναι μια άλλη κατάσταση. Ναι. Τέλος πάντων, νομίζω πως ο ΠΑΟΚ θα κάνει αυτό που πρέπει, θα πιέσει εκεί που πρέπει. Γνωρίζαμε και εμείς και ο ΠΑΟΚ ότι τα πράγματα δεν θα είναι εύκολα, ούτε θα υπάρξει στρωμένο ένα κόκκινο χαλί για να κάνει ο ΠΑΟΚ το νέο γήπεδο. Θα υπάρξουν μάχες, θα υπάρξουν εντάσεις, αλλά ο ΠΑΟΚ νομίζω έχει ό,τι χρειάζεται στη δεδομένη χρονική περίοδο για να ξεκινήσουν τα έργα και να τελειώσουν σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα. Το θέμα είναι απλά να ξεκινήσουν, να κυλήσουν λίγο οι διαδικασίες, να μπει ο Πάθος στο Καθατζόγλιο. Όχι με αυτά τα εξωφρενικά ποσά που ακούγονται αυτή τη στιγμή, που τα λέει και ο Μάκης Κοκάτσης, και από εκεί πέρα να προχωρήσει σιγά σιγά και η νέα Τούμπα. Ναι. Εντάξει. Δεν ξέρω με πόσο θετικό μάτι μπορείς να δεις όσα συμβαίνουν. Δηλαδή, και να μην θες, το μυαλό σου κάνει διαφορετικές σκέψεις για ποιο λόγο υπάρχουν όλες αυτές τις καθυστερήσεις και γιατί η γραφειοκρατία έχει μπει πάλι μπροστά, ενώ υπήρχαν δεσμεύσεις ότι δεν θα συμβεί αυτό όλο αυτό το διάστημα. Έχουμε δει πάρα πολλούς να μιλάνε για το γήπεδο και να διαβεβαιώνουν ότι θα γίνουν όλα όπως πρέπει και σύντομα και να μην υπάρξουν μεγάλες καθυστερήσεις και όλα αυτά, αλλά τίποτα από αυτά δεν έγινε. Νομίζω ότι αυτό είναι το σημαντικό για τον ΠΑΟΚ. Και εννοείται πως είναι πάρα πολύ σωστό το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ δεν φεύγει από την Τούμπα μέχρι να είναι 100% σίγουρος ότι μπορεί να μπει στο Καθατζόγλιο και να ξεκινήσει η νέα Τούμπα. Κοίταξε, αυτό το έκανε μόνο ο μεγάλος Γρανίτσας. Και γι' αυτό η ΑΕΚ εδώ και πολλά χρόνια είναι χωρίς γήπεδο. Ναι, δεν γίνεται να το κάνεις αυτό και ευτυχώς ο ΠΑΟΚ δεν το κάνει, το ξέρει πολύ καλά.
Και για να κλείσουμε λίγο με την κουβέντα, πραγματικά νομίζω έχει ενδιαφέρον. 28 λίρες είναι το tour στο γήπεδο της Arsenal. 27 είναι στην Chelsea, 27 λίρες. 22 λίρες στο γήπεδο της Liverpool, στο Anfield. 19 στο Ολυμπιακό στάδιο του Λονδίνου, που χρησιμοποιεί σαν έδρα η West Ham. 28 λίρες στο γήπεδο της Tottenham. Και 18 λίρες στο Wembley. Υπάρχουν πακέτα που είναι και μέσα στα τουριστικά πακέτα. Ναι. Δηλαδή σε τουριστικά site για το Λονδίνο είναι μέσα και αυτά. Σου λέει θα πας εκεί, είναι αξιοθέατο. Εντάξει, κοίταξε, το ότι λέγεται ότι η νέα τούμπα θα βοηθήσει και τους κατοίκους της περιοχής, θα δώσει θέσεις εργασίας, θα βοηθήσει και τον τουρισμό, στο βαθμό που θα το βοηθήσει, όλα αυτά είναι πραγματικότητα. Το θέμα είναι σε ένα κράτος με απίστευτη γραφειοκρατία, ο ΠΑΟΚ να βγάλει άκρη. Να κάνει πέρα αυτούς που θα προσπαθήσουν να του βάλουν προβλήματα, εάν χρειαστεί να τους βγάλει ο ΠΑΟΚ στη φόρα, να τους βγάλει στον τάκο. Να ξέρει και ο κόσμος ποιοι του δημιουργούν προβλήματα. Γιατί νομίζω στην Ελλάδα, αγάπη, μόνο έτσι μπορείς να βγάλεις άκρη. Σίγουρα. Να δημοσιοποιείς αυτούς που σου δημιουργούν προβλήματα. Οι οποίοι είναι οι ίδιοι που διαβεβαίνουν ότι δεν θα γίνει αυτό. Ναι. Σε μεγάλο βαθμό. Πώς είναι όταν δεν σου συμπεριφέρονται καλά σε ένα μαγαζί, σε μια υπηρεσία και με το που λες θα φέρω τις κάμερες, ναι, λύνονται όλα. Ή αυτό το που είναι υπεύθυνο σου, που είναι υπεύθυνο σου. Α, που είναι υπεύθυνο. Ποιο είναι το ονοματάκι σου. Ναι. Εντάξει. Θέλω λίγο τον υπεύθυνο σου και εκεί ξαφνικά αυτό που δεν γίνονταν πριν γίνεται. Με ένα μαγικό τρόπο. Σε αυτή τη χώρα ζούμε. Οπότε και ο ΠΑΟΚ, αν δεν βγάλει άκρη τους επόμενους μήνες, η άποψή μου είναι ότι πρέπει να τους βγάλει όλους στον τάκο, τα ονοματάκια τους, τις υπηρεσίες τους. Θα είναι αντιδήμαρχοι, θα είναι περιφερειάρχες, θα είναι πολιτικοί, θα είναι υπουργοί, θα είναι πρωθυπουργοί. Γιατί μόνο έτσι θα γίνει δουλειά, έχω την εντύπωση. Λοιπόν, θα πάμε στο διάλειμμα των και μισή για να επιστρέψουμε να πούμε στην τελική ευθεία. Μαζί μας είναι φυσικά η Στίχημαν. Εγώ θα σας ξαναπώ, την Πέμπτη ο Άσο της Ολλανδίας, το 3-10 κόντρα στην Αγγλία, νομίζω ότι έχει πολλές πιθανότητες να επιβεβαιωθεί. Αυτή είναι η αίσθησή μου. Μαζί μας και το Origins Casino και το Θέατρο Βεργίνα, Παρασκευή 7 Ιουνίου, Σάββατο 8, οι δύο επόμενες παραστάσεις, ο Λαός Τραγούδι Θέλει, το μεγάλο αφιέρωμα στον Στράτο Διονυσίου, από Άγγελο Διονυσίου, Στέλιο Διονυσίου και Διαμαντή Διονυσίου. Κλείστε καιρός τα εισιτήριά σας, ticketservice.gr, τηλεφωνικά στο 217-234-567, στα καταστήματα Public και στην είσοδο στα ταμεία του Origins Casino Θεσσαλονίκη. Τη δεύτερη ώρα μαζί μας τα Data Labs, κέντρο διαβίου μάθησης, με τη μεγάλη προσφορά 30 tablets MLS δωρεάν σε όσους έχουν γραφτεί τον Ιούνιο, σε ένα τα πολλά προγράμματα που διαθέτουν τα Data Labs, ενδεικτικά μερικά από αυτά, πληροφορική και ASEP, μηχανογραφημένη, λογιστική, γραμματιακή υποστήριξη, δίπλωμα τεχνικού δικτύου, γλώσσα προγραμματισμού, δίπλωμα στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και πολλά πολλά άλλα. Για πληροφορίες Εθνικής Αμήνης 14α, τελέφωνο 2310-22-2962 και φυσικά datalabs.edu.gr. Μαζί μας είναι και τα ΝΑΚ, πολλές επιλογές στα ΝΑΚ και σε ανδρικές συλλογές και σε γυναικείες και σε παιδικές και σε αξεσουάρ και σε τσάντες. Πολύ καλές και οι τιμές, ειδικά στα στόκ, οι εκπτώσεις φτάνουν και τα 70%. Πλατεία Αγίας Σοφίας ένα κατάστημα, Mediterranean Cosmos ένα ακόμη, στην καρδιά της πόλης το νέο κατάστημα Τσιμισκή με Αριστοτέλους, πολλά στόκ ανατολικά, δυτικά και στο κέντρο και φυσικά ΝΑΚ.gr με δωρεάν αποστολή και αλλαγή σε όλη την Ελλάδα. Και όσοι θέλουν να ανανεώσουν το μπάνιο τους, θα πάνε στον Φτίκα, πλακάκι και ήδη υγιεινής, Απόλλωνος 37-39 κάτω τούμπα πάνω από τον κήπο του Καλού, ή πάρετε ένα τηλέφωνο για πληροφορίες και για ραντεβού 2310-905-503, με νέες προσφορές επιλεγμένα ήδη για όλη την άνοιξη, με προϊόντα τους μεγαλύτερους ισπανικούς και ιταλικούς οίκους και με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε να μπούμε στην τελική ευθεία. Μάλιστα, εδώ είμαστε. Η αγάπη ψάχνει να βρούμε τένις να δούμε. Να δει μάλλον, γιατί δεν με απασχολεί. Ναι, το ξέχασα, το σκεφτόμουν πριν. Καλά, μέχρι να το βρω. Α, οπα. Επανάληψη είναι, τσιπάς, ναι, ρε. Είχε αποκλειστεί, έχει τελειώσει αυτό το μάτς. Μην πάθεις κι εσύ όπως μια κοινή μας γνωστή που έβλεπε την επανάληψη του τσιπά, το έπαιξε και τελικά δεν είχε ξεκινήσει. Φοβερό. Το αγώνα στον τύπο με το Μαυρίγκα. Λοιπόν, επειδή υπάρχει μια απορία. Τι απορία? Υπάρχει και θέμα στο ΠΑΟΚ 24. Για τα διαρκείας. Το λέγαμε και νωρίτερα.
και ήμουν έτσι ξεκάθαρος. Άλλο το ξαναπούμε, δεν πειράζει. 18 Ιουνίου θα βγουν τα εισιτήρια διαρκείας στο ίντερνετ. 1 Ιουλίου θα πωλούνται και από τα γραφεία της ΠΑΕ ΠΑΟΚΣΙ Τούμπα. Θα είναι αυτά του ίντερνετ φθηνότερα από αυτά των γραφείων. Γενικά όμως και τα εισιτήρια από το ίντερνετ και τα εισιτήρια από τα γραφεία θα είναι ελαφρώς ακριβότερα σε σχέση με πέρσι. Κοίτα. Απλώς συμφέρει κάποιον να πάρει, αν έχει τη δυνατότητα, αντί να πάει στα γραφεία 1, 2, 3 Ιουλίου, να το κάνει 18, 20, 25 Ιουνίου. Καταλαβαίνω αυτούς που λένε ότι γενικά είναι δύσκολο να βάλεις στην άκρη ένα ποσό για να πάρεις το διαρκείας, πόσο μάλλον είναι αυξημένο. Από την άλλη όμως, και τα ντέρμπι θα είναι περισσότερα. Και εντάξει, κατά ψέματα, ο ΠΑΟΚ είναι αυτή τη στιγμή νταμπλούχος, πρωτάθλημα, κύπελο. Κοίταξε, είναι διαφορετικό το θα έχει τον σίγουρα αγώνα. Παιχνίδια στην Ευρώπη. Θα είναι μέσα στα ευρωπαϊκά που ξέρεις τι γίνεται μέσα στη σεζόν. Το ζήσαμε πέρσι. Πόσος κόσμος έμενε εκτός, που δεν μπορούσε, δεν προλάβαινε να πάρει εισιτήρια. Και υπάρχουν και τα φθηνά. Δηλαδή, νομίζω πέρσι έκαναν τα διαρκεία στην 7, αν δεν κάνω λάθος, 120 ευρώ. Μπορεί φέτος να είναι 140. Ναι. Και αν το πάρεις από το ίντερνετ να είναι 130. Ναι. Αυτό εννοούμε ελαφρώς ακριβότερα. Δεν θα πάνε τα εισιτήρια των 120-200 ευρώ. Ναι, δεν φαντάζομαι ότι θα είναι 100 ευρώ πάνω. Μπορεί ενδεικτικά, ξαναλέω, γιατί ακόμα δεν έχουμε τις τιμές. Μπορεί στη θύρα 7 να είναι 20 ευρώ ακριβότερα ή 15. Στις θύρες 5-6 να είναι 40 ευρώ και να πάει έτσι αναλογικά και στις υπόλοιπες. Θα είναι ελαφρώς αυξημένα και όχι πάρα πολύ πιο ακριβά. Αυτά και τα διαρκείας, ξαναλέω, 18 Ιουνίου θα αρχίσει η διάθεσή τους από το διαδίκτυο μέχρι τις 1 Ιουλίου, όπου θα πωλούνται από τα γραφεία μάλλον της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, και το πρώτο διάστημα θα είναι για αυτούς που θέλουν να κάνουν ανανέωση. Ναι. Συνολικά θα βγουν, από ό,τι γνωρίζουμε, 22.000 διαρκείας, δηλαδή 1.000 περισσότερα σε σχέση με πέρσι. Αλλά πραγματικά, επειδή πέρσι το ζήσατε πάρα πολύ, μαζί σας το ζήσαμε κι εμείς, θα είναι δύσκολο μέσα σε σεζόν να βρεθούν εισιτήρια για τα παιχνίδια. Νομίζω πάλι θα εφαρμόσει η ΠΑΕΠΑΟΚ το σύστημα τα 3-4-5.000 διαρκεία εισιτήρια που θα είναι για τα μεγάλα ντέρμπι είτε της Ευρώπης είτε του ελληνικού πρωταθλήματος. Θα γίνει τη διάθεση μόνο ηλεκτρονικά. Οκ, μπορεί να πει κάποιος ότι δεν τον βολεύει αυτό, αλλά αυτή είναι η απόφαση της ΠΑΕ. Που για μένα, εντάξει, είναι και η μέρη σωστή. Φαντάζομαι ότι θα γίνεται στα εκδοτήρια, αν βγουν στην αγορά 4.000 εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, τι ταλαιπωρία θα υπάρχει εκεί. Γενικότερα, όσοι μπορείτε, φροντίστε να είστε μέσα στους 22.000 που θα πάρουν εισιτήριο διαρκείας, να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο και να είστε μέσα χωρίς ταλαιπωρία στα μάτς του Αυγούστου για το Champions League. Ελπίζουμε να είναι όμιλοι του Champions League, αγάπη, και όχι όμιλοι του Europa League. Ναι, εννοείται. Αυτός είναι ο στόχος, το είπε και ο Μάκης Γκαγκάτσης. Όμιλοι του Champions League, πρωτάθλημα και κύπελο. Και αν μπορέσουμε, λέει, και φέτος αίτητη, παρότι αυτό είναι δύσκολο. Και όντως είναι δύσκολο, γι' αυτό και συνέβη για πρώτη φορά μετά από 60 χρόνια. Πόσο είναι. Δεν χωράει η Τούμπα με τη μορφή που έχει 35.000 κόσμο, δυστυχώς. Ελπίζουμε να χωράει η νέα Τούμπα. Οπότε θα είναι άλλη μια χρονιά που θα κινηθεί όπως η περσινή. Νομίζω ότι τα 22.000 διαρκείας θα εξαντληθούν. Γιατί κανείς δεν θέλει να έχει άγχος στα ντέρμπι και στα ευρωπαϊκά μάτς. Που θα είναι και περισσότερα. Και θα είναι και περισσότερα. Δηλαδή, δύο φορές με Ολυμπιακό, δύο φορές με ΑΕΚ, δύο φορές με Ατρόμητο, ενδεχομένως δύο φορές με Παναθηναϊκό, γιατί θα ξεκινήσει χωρίς -6 φέτος ο Παναθηναϊκός. Οπότε νομίζω ότι έχει τύχει να μπει στην εξάδα. Δύο φορές με Άρη, με βάση τη βαθμολογία που τελείωσε φέτος το πρωτάθλημα. Οπότε, από κάθε άποψη, ουσιαστικά τα διαρκείας είναι στις ίδιες τιμές με πέρσι. Αν το καλώς σκεφτείς. Ναι, ναι. Δηλαδή, αν θα κάνουμε τη διαίρεση όταν θα έχουμε τις τιμές στα χέρια μας, οι τιμές ανά παιχνίδι για κάποιον που έχει διαρκείας θα είναι πολύ το ποσό μικρότερο από ό,τι θα ήταν αν έδινε για κάθε μάτς ξεχωριστό εισιτήριο. Εντάξει, άμα κάτσεις να το αναλύσεις και να δεις τα παιχνίδια και τους αντιπάλους και τον αριθμό και όλα αυτά, είναι normal. Απλά
Η δυσκολία είναι σε αυτούς που πρέπει να βάλουν στην άκρη αυτό το ποσό, γιατί προφανώς δεν είναι για κανέναν εύκολο να βάλει ένα ποσό στην άκρη. Αλλά όμως σκεφτείς τι κερδίζεις μέσα σε σεζόν και στο επίπεδο αγώνων και στο επίπεδο ταλαιπωρίας και ότι είσαι σίγουρος για όλους τους αγώνες, τότε νομίζω ότι μόνο κερδισμένος είσαι άμα πάρεις ένα διαρκείας. Ναι. Γιατί πραγματικά ξέρω πολύ κόσμο που πέρσι δεν μπόρεσε να πάρει το καλοκαίρι ή το είδε και λίγο ότι εντάξει θα βρω μες στη χρονιά και πραγματικά μέσα στη χρονιά δεν μπόρεσε να δει τα πολύ μεγάλα μάτς. Και ήταν πολύ άσχημο. Οπότε το πάθημα έγινε μάθημα και νομίζω ότι θα γίνει ένας χαμός φέτος στα διαρκείας. Και φέτος μάλλον. Για τα φιλικά τα είπαμε του καλοκαιριού. Υπάρχει και θέμα στο ΠΑΟΚ 24. Κυρίως για τα μέρη, γιατί δεν μπορώ να τα πω για τα μέρη. Ναι. Δεν ξέρω αν θες να το κοιμάσεις, εγώ δεν τα λέω. Εντάξει, το έχω το έχω το Ολλανδικό, αλλά τώρα δεν θέλω να κάνω επίδειξη γνώσεων. Εγώ δεν το έχω, οπότε μπείτε καλύτερα στο ΠΑΟΚ 24. Εντάξει, οι φίλοι του ΠΑΟΚ από Ολλανδία, Γερμανία και οι λίγοι που έρχονται κάθε φορά από Ελλάδα, όπως είναι τα παιδιά της Πολύχνης που ανεβαίνουν κάθε χρόνο, θα τη βγάλουν την άκρη και φέτος ο ΠΑΟΚ θα έχει κόσμο, μπορεί και περισσότερο από τα προηγούμενα χρόνια, στα φιλικά που θα δώσει σε Ολλανδία και στο φιλικό, δεν ξέρω, με τη Ρουμανία. Κατά πόσο θα έχει υποστήριξη ο ΠΑΟΚ στο Κλουζ. Πάντως πρέπει να υπάρχουν αρκετοί φοιτητές Έλληνες στη Ρουμανία. Έχω την εντύπωση. Θα δούμε. Αυτά και με τα φιλικά. Συνεχίζουν Πασχαλάκης, Πέλκας, Κουλούρης τις προπονήσεις για το φιλικό με την Ιταλία το Σάββατο. Ή φιλικό. Φιλικό είπα, sorry. Για το επίσημο μας με την Ιταλία Σάββατο στις 10 παρατέταρτο. Είπε ο Ζορζίνιο της Τσέλσι ότι η Ελλάδα έχει πολλούς παίκτες που κάνουν πολλές τρίπλες και θα είναι δύσκολο το παιχνίδι και τέτοια. Κάτι θα έχει πάρει μάλλον. Το διάβασα και λέω, ωραίο να σου πω. Ποιοι είναι αυτοί που κάνουν τρίπλες. Να τους μάθουμε κι εμείς γιατί δεν. Το έκανα πριν τη screen για να σου το δείξω γιατί το γελούσα πάρα πολύ. Ναι, είπε ότι περίμενε. Θα είναι περίπλοκο παιχνίδι κοντά στην Ελλάδα. Είναι κυρίως ομάδα που αποτελείται από τριπλέρ. Κάπου μπερδεύτηκε. Και θα χρειαστεί να τρέξουμε. Θα πάμε όμως για την νίκη, ναι. Τριπλέρ. Κάπου μπερδεύτηκε. Κάτι άλλο έχει στο μυαλό του. Μπέρδεψε το πρόγραμμα. Δηλαδή, ρε παιδί μου, δεν ξέρω. Εν τω μεταξύ, πραγματικά δεν θέλω να ειρωνευτώ κανέναν. Αλλά αν θες να πεις κάτι για την Ελλάδα, μην πεις ρε φίλε αυτό, πες κάτι άλλο. Είναι μια σκληρή ομάδα. Είναι μια σκληρή ομάδα, ναι, που έχει ομοιογένεια. Ομάδα, ναι. Έχει ποιότητα, έχει εμπειρία. Αλλά όχι ρε φίλε να μου λες τριπλέρ. Ρε Ζορζίνιο, έχεις δει την Ελλάδα. Κάπου τα μπέρδεψε, κάπου τα μπέρδεψε. Δεν μπορώ. Δεν ξέρω. Εκεί στην Τσέλσι, πολύ το μυαλό το δίνουν με τσάντες, με σακούλες γενικά. το Ζορζίνιο, μπράβο. Θα καθίσουμε να δούμε το Ελλάδα-Ιταλία αγάπη. Έχει ένα ενδιαφέρον. Τότε το Ελλάδα-Αρμενία, δεν είμαι πολύ σίγουρος να σου πω την αλήθεια. Πάντως συνεχίζουν οι Έλληνες διεθνείς τις προπονήσεις. Πασχαλάκης, Πέλκας, Κουλούρης. Προπονήσεις κάνει και ο Ίγκασον. Έχει δύο μάτς η Ισλανδία με Αλβανία και Τουρκία για το Euro. Ο Τόσκα κάνει προπονήσεις. Η Ρουμανία θα παίξει εκτός έδρας με Νορβηγία και Μάλτα. Ένας Τόσκα που θα αποχαιρετήσει τον ΠΑΟΚ, δεν ξέρω αν το έχει κάνει ήδη και απλά δεν έχει βγει ανακοίνωση. Ο Σβιντέρσκι κάνει προπονήσεις γιατί είναι στην αποστολή της Εθνικής Πολωνίας K21 για την τελική φάση του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Θα είναι βασικός, έχω την εντύπωση. Όμιλος της Πολωνίας με Ισπανία, Βέλγιο και Ιταλία. Δύσκολος όμιλος. Θα έχει εκεί το ενδιαφέρον, θα το παρακολουθούμε. Και Λιμνιός, Μπαλογιάννης, Λίρατζης και Σιαμπάνης. Ένας Σιαμπάνης που θα αποχωρήσει και αυτός. Είναι στις επιλογές του Νικοπολίδη για το φιλικό με τη Γεωργία. Και το επίσημο μας με το Σαν Μαρίνο για τα αποκριματικά του Euro 2021. Αυτή είναι η διεθνής του ΠΑΟΚ και περισσότερο βέβαια είναι σε διακοπές. Για το Ζαμπάτα είπαμε. Ναι, ξεπερνάει καλά. Ανέβασε καμία καινούργια ιστορία ή κοιμάται τώρα. Δεν τα είδα τα πρωινά όλα γιατί παρέθηκα. Α, και πρωί ανέβασε. Είναι πάρα πολλά. Δεν... Τι ώρα έχουμε τώρα στη Βραζιλία. Μπορεί να κοιμάται το παιδί μας. Κάτσε σου πω. Αν ξενίξει λίγο παραπάνω. Περίμενε.
Βραζιλία. Τώρα Αστέριο στη Βραζιλία έχουν. Είναι 8 παρα 10 το πρωί. Κοιμάται. Εκτός αν δεν έχει πάει ακόμα για ύπνο. Ο Ζαμπά. Δεν μπορώ, βαριέμαι να δω τις ιστορίες. Είναι πάρα πολλές. Είναι αυτό που η βουλίτσα δεν φαίνεται καν. Δεν προσφέρεται για να τα δεις. Η νέα γενιά, αγάπη. Κάτσε αγόρι μου χρυσό να απολαύσει το πάρτι σου. Κάτσε τώρα και μου τα κάνεις και εσύ. Μείνε σε μένα με τα story. Δεν θα κάνω αγάπη με τα story. Δεν το έχω. Κάτσε να ζήσεις το πάρτι σου. Μην ανεβάζεις 700.000 stories φωτογραφίες. Καλά, νομίζω ότι το ζήσε. Με ένα κινητό στο χέρι. Το ζήσε, νομίζω. Δεν πιστεύω να έχει παράπονο. Ναι. Με τα μοντέλα. Εκεί. Μοντέλα και εσύ, εντάξει. Κάτι ψηλά. Καμιά 30 κοπέλες. Θα μας πεις κανένα στιγμή για το τένις να βγάλουμε λεφτά. Έλα, άνοιξε να μου λες και θα σου λέω τι θα παίζεις. Λοιπόν. Φέτος. Άντε, Στέργιο. Μη με στείλεις του κουβά όμως. Ο ραδιοφορικός χρόνος είναι πολύτιμος. Μη με στείλεις του κουβά, λέω. Συγγνώμη που είναι προημιτελικά Ρολάν Γκαρός και είναι δύσκολα τα πράγματα. Έλα, άνοιξε. Σήμερα έχει. Βαμβρίκα Φέντερερ. Ναι. Οχ, δύσκολο. Πρώτο σετ Φέντερερ. Πρώτο σετ. Υπάρχει, ρε, άνοιξε να δεις. Υπάρχει, ναι, αλλά έχεις τόσο μεγάλη δίκη. Θα μπει καλά. Φέντερερ, θα μπει καλά, ωραία. Ναδάλ έχει. Νησικόρη Ναδάλ. Καλά, Ναδάλ, αλλά το δίνει πολύ λίγο. Μπες λίγο στα μέσα. Να δούμε, γιατί τη νίκη τη δίνει πολύ λίγο. 1-0-3 η νίκη. Ναι, ρε φίλε, αφού ο Ναδάλ είναι φαβορή για να το πάρει. Θα παίξω να πάρει τον πρώτο πόντο Νησικόρη 2-15. 3, ναι. 3-1, πόσο δίνει ο Ναδάλ. 3-1 το Ναδάλ, Έλα, Στέργιο, πιο γρήγορα σε θέλω, έλα. 3-1, δεν ξέρω πώς στοίχημα. 4-85. Σοβαρά. Καλό. Πολύ καλό είναι. Πολύ καλό. Άρα κρατάμε αυτό. Ναι, κι άλλο. Τζόκοβιτς. Αυτά είναι αύριο. Σβέρεφ. Σήμερα είναι. Να κάνω τετράδα κάποιοι. Βάλε. Αύριο είναι αυτά, όντως. Βάλε Τζόκοβιτς. Αυτό ξέρω, σου λέω. Τζόκοβιτς, τι, απλή νίκη. Πόσο δίνει. 1-13. Όχι, μπες μέσα. Μπαίνω μέσα. Εδώ, βάλε στα σετ. 3. Και αυτό το 3-1, για δες. 3-65. Άσχημο. Σβέρεφ. Με το 4 του Ναδάλ. Το 3-0 πώς το δίνει. 1-87. 3-0 βάλει. Τσβέρεφ δεν είναι πολύ καλός. Άλλο. Και τελευταίο μάτς, TM με Κατσάνοφ. Ποιος Τιμ, ρε, Ντομινίκ Τιμ λέγεται. Πώς λέγεται? Ντομινίκ Τιμ. Στοίχημα λένε TM. Ναι, τέλος πάντων. Εμπιστεύομαι τη στοίχημα, εγώ και ποιος είναι. Εμπιστεύομαι στην αγάπη τώρα, έλα. Με ποιον? Με τον Κατσάνοφ. Τιμ είναι φαβορή. 1-26. Πάλι μπορεί να δεις κάτι στα σετ. Λοιπόν, θα παίξουμε 3-1 ο Ναδάλ και 3-0 ο Τζόκοβιτς. 3-1 Ναδάλ, 3-0 Τζόκοβιτς. Καλοφάγωτα. Πρώτο σετ σήμερα. Ο Φέντερερ, ναι. Και βάλει και team να κερδίσει και σκοτώσει κομπλέ. Και μετά θα λες αγάπη, ευχαριστώ. Φαίνεται, δηλαδή. Μια χαρά μου φαίνεται. Και όποιος θέλει να μου κάνει δώρο την Τι μέρα είναι αύριο? Τετάρτη. Τετάρτη. Την Πέμπτη. Όποιος θέλει να μου κάνει δώρο την Πέμπτη, θα έχει πληρωθεί από την τετράδα που του έδωσα. Ευχαριστώ εδώ πέρα, λέτε σοφού. 31 είμαστε. Χρήστο, τι είμαστε? 18. Α, γιατί 31. Δεν ξέρω, αγάπη. 18, οκ. Okay. Λέοντας από 18 στον έκτο όροφο, όποιος θέλει να μου κάνει δώρο την Πέμπτη, είμαι εδώ. Θα σε εμπιστευτώ, αγάπη, κανόνες να πάμε κουβά. Μόνο αυτό σου λέω. Έρχομαι κατά τις 11, φεύγω κατά τις 2. Γιατί θα επενδύσω ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσό στην τετράδα. 2 ευρώ. Όχι, δεν παίζω εγώ 2 ευρώ. 5. Παραπάνω. 10. Παραπάνω. Λοιπόν, σιγάρι, τέλειο. Δεν παίζουμε 2 ευρώ και 5 ευρώ, αγάπη. Όπως είχε γίνει στο τελικό, περιμένουμε να πάρουμε 3 και 4 χιλιάρικα. Όχι, σε τέτοιο βαθμό, αλλά εντάξει. Μας τα χάρισε ο Λιβάνης. Αυτά λοιπόν και για τις συμβουλές της αγάπης για το τένις. Είπαμε τα μόνο. Να πάρει το πρώτο σετ ο Φέντερερ. Δηλαδή... Να σημειώσει ο κόσμος. Μην τυχόν το έχει χάσει κανένα. Να σημειώσει ο κόσμος. Πρώτο σετ ο Φέντερερ. 3-1 ο Ναδάλ στα σετ. 3-0 ο Τζόκοβιτς. Και απλή νίκη του Ντομινίκ Τιέμ. Τιέμ. Εμπιστεύομαι εγώ την Στίχημαν. Ξαναλέω. Α κερδίσει αγάπη το παιδί. Ποια χώρα είναι αυτή, το παιδί μας? Ντομινίκ Τιμ, δεν θυμάμαι τι είναι. Αμερικάνος μπορεί να είναι. Για δες. Τα μπορεί, δεν υπάρχουν εσύ. Δες, το έχει στοίχημαν. Τα μπορεί. Πω, ρε Στέργιο. Αργείς ρε φίλε, περίμενε να πατήσω εγώ, άντε. Ντομινίκ Τιμ Στέργιο. Να, Τιμ το λέει και εδώ. Λοιπόν. Ντομινίκ Τιμ, το πέτυχα, εντάξει. Από την Αυστρία είναι. Από την Αυστρία. Παραδείγματα. Αυτά.
Κάτσε να δω και πόσο απόδοση βγάζει. Άντε, είμαι δηλαδή... Σταμάτα, σταμάτα λοιπόν. Έχουμε ξεφτυλιστεί εδώ πέρα. Δεν θα βγει και θα με κράζει όλο ο κόσμο. Όχι, αγάπη. Όταν δίνει συμβουλές, να φροντίζει να βγει. Λοιπόν, συγγνώμη δηλαδή. Βάλαμε το πρώτο σετ Federer. Νίκη Ναδάλ 3-1. Πολύ δίμηρα. Βάλαμε καλές αποδόσεις. Κάτσε να βάλουμε και τον Τζόκοβιτς 3-0. Και να νικήσει το παιδί μας ο Αμερικανό-Αυστραλός, Αυστριακός. Σίγουρα λοιπόν, είχε μια ρίζα. Τι δίνει. 16 απόδοση. Άντε, γεια. Με ένα χιλιάρικο, 16 χιλιάρικα. Έφυγες για Νέα Υόρκια κάποιο. Τώρα πες ένα χιλιάρικο. Είδα στο Facebook, δεν ξέρω κατά πόσο είναι αληθινό. Είχε βάλει εσύ ένας 100 ευρώ στον τελικό προχθές να μην γίνει πέναλτι από το πρώτο, από το ξεκίνημα του αγώνα μέχρι το 10. Και η απόδοση που έδινε ήταν 1-0-6. Δηλαδή, γιατί το βάζετε τα 100 ευρώ, τα κάνεις τι, και προφανώς τα χάσε. Προφανώς τα χάσε. Δηλαδή, ρίση. Κουράγιο. Έχεις κάτι για να. Τόσο σίγουρο λες, αλλά να σου δίνει κάτι. Εκτός, η μόνη περίπτωση που το δικαιολογώ ήταν αυτά τα στοιχήματα που πρέπει να ποντάρεις εκείνη τη στιγμή για να πάρεις τον bonus και όλα αυτά που σου δίνει. Δηλαδή, η μόνη δικαιολογία που μπορώ να δώσω είναι αυτή. Αλλιώς δεν υπάρχει λόγος να βάζει 100 ευρώ και να πάρει τι. Όχι, είναι. Στο 1-0-6. Εγκληματικό στοίχημα. Ένας σωστός παίκτης δεν το παίζει. Πραγματικά. Σε καμία περίπτωση. Έβαλε 100 ευρώ με απόδοση 1-0-6. Το πέναλτι έγινε στο 26ο δευτερόλεπτο και τα χάσε. Γενικότερα, αν δεν σου προσφέρει ένα στοίχημα διπλασιασμό, δεν αξίζει τον κόπο. Δεν το λέω εγώ, το λένε οι μεγάλοι παίκτες. Δηλαδή, δεν θα δεις μεγάλο παίκτη να βάλει 1000 ευρώ για να πάρει 300 με απόδοση 1-30. Λίγοι το κάνουν και νομίζω σωστά πράττουν. Λοιπόν, αναλύσαμε και το στοίχημα. Θα κυνηγηθείς, αγάπη, αν αύριο δεν επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις σου. Γιατί ήσουν και ταλεντάκι στο τένις. Το κρατάμε αυτό. Καλά, Σταργιο, πες τους χορηγούς τώρα γιατί φτάσουμε στο τέλος. Λοιπόν. Άντε. Να δω αν έχουμε τίποτα άλλο της τελευταίας στιγμής που πρέπει να πούμε στον κόσμο. Όχι. Το πάρτι του Τζαμπά παίζει παντού. Τι ωραία πράγματα. Λοιπόν, έχουμε και λέμε Παρασκευή 7 Ιουνίου, Σάββατο 8. Οι επόμενες δύο παραστάσεις του Θέατρου Βεργίνα, ο λαός τραγούδι θέλει. Κλείστε γκέρο στα εισιτήριά σας, στα ταμεία του καζίνο, ticketservice.gr, καταστήματα public και στο 2-17-2-3-4-5-6-7. Το μεγάλο αφιέρωμα στον Στράτο Διονυσίου από Άγγελο, Στέλιο και Διαμαντή Διονυσίου στην κορυφαία σκηνή της πόλης, στο Θέατρο Βεργίνα. Τα ανάκρινα μαζί μας, Στέργιο. Και επειδή πλησιάζει η περίοδος έτσι που έχουμε πολλούς γάμους μαζεμένους, όλα θα γίνουν. Τσιμισκή μέχρι το τέλος με βολεύει. Να κάνω εκεί τα ψώνια μου. Εσύ μπορείς να πας στα στόκ που είναι κοντά στο σπίτι σου ή στην πλατεία Αγίας Σοφίας ή στο Mediterranean Cosmos, γιατί και αυτό σε βολεύει νομίζω. Όπου θέλω θα πάω, αγάπη. Ή μπορείς μέσω ίντερνετ. Δεν θα μου πεις σε ποιο θα πάω. Στο nac.gr να μπορεί και μέσω ίντερνετ. Να κάνεις την επιλογή σου, ξέρεις τι νούμερο φοράς και να. Ναι. Και να έρθω στο σπίτι σου με δωρεάν αποστολή και αλλαγή. Αυτά. Μαζί μας και ο Φτύκας, πλακάκι και ήδη γυνής. Απόλλωνος 3739 κάτω Τούμπα πάνω του κήπο του Καλού, τηλέφωνο 2310-905-503, προϊόντα από τους μεγαλύτερους ισπανικούς και ιταλικούς οίκους, εννοείται με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας και με πάρα πολλές προσφορές και νέες προσφορές για όλο το καλοκαίρι. Και Data Labs, κέντρο διαβίου μάθησης, σεμινάρια στα τουριστικά, σεμινάρια στην πληροφορική, σεμινάρια για μπαρίστα, γενικότερα σε ό,τι έχει να κάνει με τον καφέ και μια μεγάλη προσφορά 30 tablets MLS δωρεάν σε αυτούς που θα γραφτούν εντός Ιουνίου σε οποιοδήποτε πρόγραμμα των Data Labs. Εθνικής Αμήνης 14α είναι τα Data Labs. Τηλεφωνικό νούμερο 2310-22-29-62 και datalabs.edu.gr. Πάρα πολλά τα προγράμματα. Μπείτε στο datalabs.edu να ενημερωθείτε ή πάρτε ένα τηλέφωνο ή πηγαίνετε από κοντά Εθνικής Αμήνης 14α, πληροφορική και ΑΣΕΠ, σεμινάρια μηχανογραφημένης λογιστικής, γραμματικής υποστήριξης, δίπλωμα τεχνικού δικτύου, γλώσσου προγραμματισμού, δίπλωμα στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και άλλα πολλά. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος και σήμερα. Θα μείνετε στο Λίμπερο, θα ακολουθεί ο Γιώργος Παναγιωτίδης με το αθλητικό μαγκαζίνο από τις 2 μέχρι τις 3. Αυτά, καλό μεσημέρι, ραντεβού αύριο, λίγα λεπτάκια μετά τις 12, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. Καλό μεσημέρι.